Καλημέρα, καλημέρα. Το πιλωτικό πρόγραμμα του Λίμπερο συνεχίζεται λοιπόν. Και για τις επόμενες δύο ώρες θα πάμε μαζί με Νίκο Παπαδόπουλο και Αγάπη Γαβριλίδου. Μία εκπομπή. Έχω τίτλο στο μυαλό μου, έχω όνομα ρε παιδί μου, αλλά περιμένω τον Νίκο λίγο να έρθει όταν θυμηθεί να έρθει, γιατί είναι πολύ καλός επαγγελματίας φυσικά, για να το πω. Μαζί θα πάμε. Για ένα από μήναντες, εμείς είμαστε εδώ. 5-6 άτομα, αλλά και όλα νομίζω μείναμε στην πόλη. Καμία κίνηση στους δρόμους, κανένας άνθρωπος στους δρόμους, κανένα μαγαζί ανοιχτό. Εμείς εδώ είμαστε. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 12. Θα τα πούμε όλα. Έχουμε να πούμε νομίζω αρκετά και για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Σπαρτάκ. Έχει και ο Άρης διάφορα νέα. Έχουμε δισογραφία γενικότερα αυτές τις ημέρες. Στον ΠΑΟΚ έχουμε μεγάλη κίνηση και για το παιχνίδι, μετά το παιχνίδι μάλλον με την Σπαρτάκ και με το παιχνίδι με την Μπενφίκα που περιμένουμε. Έχουμε και το θέμα του Βέρμπλουμ, ο οποίος είναι από χθες και πάλι στην πόλη. Υπάρχει γενικότερα μια κινητικότητα και νομίζω ότι από σήμερα ειδικότερα θα ξεκινήσει έτσι σιγά σιγά και η προετοιμασία για την Μπενφίκα. Θα υπάρξουν και σχετικές ενημερώσεις για τα εισιτήρια, γιατί ο κόσμος ρωτάει πάρα πολύ για το ταξίδι στην Λισαβόνα. Από την άλλη και ο Άρης, σιγά, ήσυχα καταρχάς, και ο Άρης ετοιμάζεται για την πρεμιέρα. Πότε παίζετε, Κυριακή παίζετε εσείς, 26, ιδέα δεν έχεις, Εγώ πώς ξέρω, ρε φίλε, πότε παίζει ο ΠΑΟΚ. Πότε παίζει ο ΠΑΟΚ. 25, Σάββατο. Επειδή έχει τέτοιο. Επειδή παίζουμε ευρωπαϊκά, Νίκο Παπαδόπουλε. Κάπα, κάπα. Κυνηγάμε πρόκριση στην ομίλου του Champions League. Συγκινή, θα μείνει. Και τι. Θυμήσου τι έλεγε ένα από κάθε παιχνίδι. Καταρχάς, περίμενε. Πριν πούμε οτιδήποτε. Άκου λίγο. Πριν πούμε το οτιδήποτε, σταμάτα λίγο. Λοιπόν. Έλα, πε. Εκλάπη Mercedes, βάριο επαγγελματικό λευκό Χριστοκιώση. Καλά τα λέω. Πολύ ωραία τα λέω. Λοιπόν, με πινακίδα νι ή τα ταφ. Νίκος Ήπειρος Λίγας ρε φίλε πες Τασάκι Λοιπόν 96-33 στον Εύωσμο Σάββατο βράδυ από το Μαρόκο. Χρήστο εκεί πέρα. Αυτό είναι μαγαζί φίλε. Δεν το ξέρω. Γίνονται τέτοια πράγματα στον Εύωσμο. Νομίζω ότι εκεί δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Κοίτα, μου έχουν πει, αλλά δεν το έχω τσεκάρει και δεν έχω πάει να κάνω αυτοψία, ρε παιδί μου, ότι τα δυτικά έχουν ανέβει πολύ τελευταίο διάστημα, Χριστόγιώση. Έχει πατήσει πάνω από δύο φορές τη ζωή σου. Ναι. Έχω κόσμο εκεί πέρα γενικότερα. Ναι, και εγώ έχω κόσμο, αλλά δεν έχω πατήσει εκεί πέρα. Ναι. Έχει, λέει, αναβαθμιστεί πολύ περιοχή τα δυτικά τη πόλη. Να ψαχτούμε δηλαδή. Να ψαχτούμε, γιατί δεν ψαχτούμε. Εμείς οι Ανατολικοί, οι Φλόροι, ξέρω εγώ. Εγώ τώρα να σου πω κατά την Περαία να ξεκινήσω να πάω στα δυτικά να πιω καφέ, δεν θα πάρω. Όχι, ευχαριστώ. Όχι για καφέ, ρε φίλε, σου λέω γενικότερα. Ποτό, ας πούμε. Τι, κάνω εγώ 40 λεπτά, πήγαινε 40 λεπτά γύρνα πάντως, για να πάω να πιω ένα ποτό στον Εύωσμο. Πρέπει να έχει όντως καλά μαγαζιά πάντως. Τι, ας πω, δεν ξέρω. Ναι, άκου λίγο τώρα. Εσύ τι μου δίνεις με το χέρι. Έλα εδώ. Έλα εδώ, έλα. Τι είπες για τον Εύωσμο, λέει. Έλα εδώ. Έλα, με κάνετε σαν Αναστασία, πού είσαι. Κάτσε. Εύωσμο, από Αναστασία μου, κάτσε. Αλήθεια! Ο Νίκος και τα κορίτσια του. Λοιπόν, έλα. Πού είναι η Μπούντου? Πες και την Μπούντου να έρθει. Πες και την Μπούντου να έρθει. Θα το κάνουμε τέτοιο, το κάνουμε πολύ γι' όλο κατάσταση. Λοιπόν, εδώ πέρα. Ωραία να πω λίγο. Τι τυχερός άνθρωπος ο Νίκος. Άσε με λίγο να πω αυτό που θέλω. Πες το, αγάπη, πες το πρωί. Ακού. Τώρα που κατεβαίναμε, Νίκο Παπαδόπουλε. Ναι. Που βέβαια. Να το πω και αυτό ότι χθες που μιλούσαμε στο τηλέφωνο για να συνεννοηθούμε για σήμερα. Σιγά. Μου είπε θα πάρουμε καφέ και ήρθε και έχει πάρει ήδη μόνο σου καφέ. Καλά, δώσε είπα ότι θα έρθω σε 9 και ήρθα 9 και 20. Ναι, καλά, αυτό ήταν αναμενόμενο για σένα. Δεν περίμενε κάτι διαφορετικό. Εντάξει, ρε παιδιά, εγώ δεν είμαι πρωινό τύπο δηλαδή. Τι να κάνω, συγγνώμη. Ναι, εντάξει, μιλάω. Δεν είναι ευγενικό αυτό που κάνει. Δεν είναι ραδιοφωνικό, ωραία. Όχι. Περίμενε. Μάθησε εσύ! Λοιπόν! Θα μου μάθει εσύ τι είναι ραδιοφωνικό και τι δεν είναι, συνέχισε. Λοιπόν, σκέφτηκα, ρε παιδί μου, επειδή ο διευθυντή προγράμματο, τα λέω καλά. Χρήστον Σαλτίδη. Δεν είναι σκοπό, δεν είναι. Το ξέχασε. Έχουμε καιρό να το δούμε, ωραία. Ρε παιδί μου, έχει πει πολλές φορές ότι αυτό το δίδυμο εδώ. Με παρακολουθείς. Ναι. Ότι αυτό το δίδυμο εδώ. Μπορεί να κάνω πολλά πράγματα. Είναι πράγμα. Ναι, αυτό. Είναι το δίδυμο του μέλλοντος, ωραία, αυτή η εκπομπή τέλος πάντων. Και σκέφτηκα ένα τίτλο εκπομπής, να σου πω. Τι. Είναι πολύ δίκαιος τίτλος, πιστεύω. Το σκέφτηκα δηλαδή μόνη μου. Που αν δεν σου έλεγα, τότε δεν θα κατέβαινε. Ναι, ωραία, σκέφτηκα. Ωραία, ναι. Άκου. Ωραία, ναι. Σκέφτηκα την τίτλο, σταμάτα. Στο πρόγραμμα λοιπόν, η αγάπη και ο άλλο. Ποιο? Η αγάπη και ο άλλο. Εγώ είμαι άλλο. Τίτλο εκπομπή, ρε. Μάλιστα. Χρήστε, τι λε, καλώ. Η αγάπη και ο άλλο. Ποιο είναι το δύσκολο? Όχι.
Στηρίξτε με λίγο, ρε παιδιά! Είναι εγώ κεντρική αγάπη τώρα, στο γιο δηλαδή, για το Θεό. Όχι, ρε φίλε, απλά εσύ είσαι χορτασμένος. Δυνάμωσε λίγο. Είσαι στον προθάλαμο, το... είσαι στον προθάλαμο των 30, το 30, ωραία. 30, αλήθεια, πρέπει να δώσει τόπο στα νιάτα, εμένα. Εγώ! Α δώσουν άλλη τόπο στα νιάτα. Εγώ, ρε φίλε, είπα σε σένα, είμαι. Είμαι πιο μικρή, τέλος πάντων. Ναι, Αναστασία, άναψε το λίγο και εδώ. Όχι, κορίτσι. Εγώ το έσβησα. Γιατί? Άναψε το. Κάτσε, εγώ τώρα το έσβησα. Όχι, θα τα ανάψουμε. Δεν γίνεται με κλειστό κλιματικό στο στούντιο, ρε αγάπη. Πω, είχα πριν τον ασλαμά που είχε εδώ πέρα μείον 10, θα βγει και σένα τώρα. 24. Τι, 24. 24. Θα πεθάνουμε εδώ μέσα. Κάτσε, ρε αγάπη τώρα, μέσα στο στούντιο καλοκαιριάτικα, χωρίς κλιματιστικό, τι θες να κάνουμε δηλαδή. Ναι, εντάξει, στα μάτια μου, ρε λίγο, πολύ ζεσταίνεστε εδώ μέσα. Αναστασία, μου γιατί δεν κάνει για τον εύο μου. Δεν θέλει. Εύωσμος for the win. Εύωσμος for the win. Δεν το πιστεύει αυτό. Δηλαδή, τι να πω, ρε φίλε, για τον εύωσμο. Για το Θεό, δηλαδή. Να ξέρω, ωραία, πρέπει να είναι. Άντε, Νίκο, σοβαρέψω λίγο. Αναβαθμισμένη εκπομπή έχουμε. Να έρθω στον εύωσμο. Έχω έρθει να έρθει στον εύωσμο. Αναστασία, πατέρα μου, δεν πήγα στο σωστό μέρη. Αλήθεια. Τι μα λε το τερενικό παδό, βλέπει τα δυτικά, ρε φίλε. Έχω εικόνα. Έχω αναβαθμιστεί. Και μου ζητά να σοβαρευτώ. Σοβαρέψω λίγο, πρωί-πρωί. Τι αγάπη, δημοσιογραφική που πήγα. Βέβαια να μου πει, έχουμε μείνει πίσω στην πόλη. Α, βάλω το δημοσιογραφικό μανδύα. Όχι, άστο, δεν με εκνευρίζουν αυτά. Τον έχω αφήσει έξω. Την ξύλινη γλώσσα και όλα αυτά. Όχι, άστο, ρε φλάστα. Καλά, γι' αυτό σου λέω, ρε. Δεν είναι για εμά. Γι' αυτό θα ανοίξω και τι γραμμέ. Θα ανοίξω. Με ρώτησε εμένα. Για να σε ρωτήσω. Γιατί κάνουμε μαζί μια εκπομπή αυτή τη στιγμή. Εκπομπή αυτή τη στιγμή. Περίμενε για να αντιληφθεί λίγο πώ είναι τα πράγματα τώρα. Ωραία, ωραία. Θα σου κάνω μαθήματα ραδιοφώνου τώρα. Καλά, να περάσετε. Τι. Καλή συνέχεια. Θα ανοίξουμε μετά τι 10.30. Κάτσε. Θα ανοίξουμε μετά τι 10.30. Κάτσε κάτω, ρε. Τι είναι. Που σηκώνεσαι κιόλα. Θα ανοίξουμε μετά τι 10.30. Θα το πάμε. Χαλάρα με εκπομπή. Δεν κάνει μόνο εκπομπή. Όχι, μαζί κάνουμε. Α, μάλιστα. Λοιπόν. Εδώ. Θα σε ρωτήσω κιόλα. Τι. Σε ρωτήσω. Θα ξαναφύγω, το λέω. Αδελφέ μου, με το 2 τι γίνεται, θα το δυναμώσει. Γιατί δεν ακούω πολύ καλά. Λίγο ακόμα. Εντάξει, έχω ένα θέμα τα αυτιά μου τελευταία. Δεν ξέρω γιατί. Δεν το καταλάβαμε, Νικό. Έχει... Δεν το καταλάβαμε. Τι που μπαίνει εδώ μέσα στο ραδιόφωνο και καταλαβαίνουμε ότι ήρθε από τα σανσέρ. Που μιλά στο τηλέφωνο, λε και δεν ξέρω κι εγώ τι. Τι να κάνω, παιδιά. Εντάξει, όταν φοράω τα ακουστικά λίγο μου βγαίνει. Φίλε, γενικά κάνει αισθητή την παρουσία σου αυτό. Αυτό είναι θετικό. Δηλαδή μπαίνει στο ραδιόφωνο και σε καταλαβαίνουμε. Είμαστε μέσα στα γραφεία, γιατί εδώ πέρα στο ραδιομέγαρο έχουμε. Είναι και μακρινές οι αποστάσεις. Γι' αυτό, και ναι. Είμαστε μέσα στα γραφεία. Έκταση. Αυτό δεν είναι ραδιόφωνο, αυτό είναι εμπορικό κέντρο. Αυτό είναι εμπορικό κέντρο. Αυτό είναι εμπορικό κέντρο. Αυτό είναι εμπορικό κέντρο. Παίρνουμε τηλέφωνα, ρε φίλε. Πού να. Μ' άρεσε αυτό, φίλε. Αυτές οι δικές σου σφήνες μ' αρέσουν. Ξέρεις, ποιοτικές. Συνέχισε, κορίτσι. Μάλιστα. Πες μου, πώς πέρασε το 15 Αυγούστου. Δούλευα. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Στην ταλέπα. Δώσε μου και εμένα τέτοιο. Αυτή είναι η νέα σου λέξη. Είναι τόσο εκνευριστική, πραγματικά δηλαδή. Είναι λέξη την οποία. Τα ακουστικά. Γιατί δεν σε αρέσουν. Α, δεν έχεις. Ναι, όχι. Τι κάνεις τόση ώρα να κάνω ακουστικά. Δεν με βολεύει να κάνω ακουστικά, αλλά. Θα πέρασε πίσω τον υπολογιστή δηλαδή. Μοιάζεται. Έλα. Φέρε. Έλα, ρε κόριτσι, μέλα. Σιγά-σιγά. Πάρε τα ακουστικά σου. Εντάξει. Εντάξει, δούλευε λε και ήσουν. Τέτοια ώρα αγάπη στην οικοδομή να πούμε ντάλα ήλιο 9 ώρα το πρωί να περάσουμε τα τέτοια, τα ηλεκτρολογικά. Εντάξει. Στην κυριολεξία δούλευα 9 ώρα το πρωί. Δούλευα. Και εγώ δούλευα 8-12 χθες. Τι έκανα. Εγώ δούλευα 9 ώρα. Κανά σου ρουκλίμε. Άσυρε κουλίμε. Εγώ, ναι. Εγώ. Κατάλαβε. Εγώ είμαι αυτό. Κατάλαβε. Αλλά μετά χαλαρά η μέρα. Δηλαδή τι έκανε όλη τη μέρα δούλευε αγάπη δηλαδή τώρα. Είναι λίγο δύσκολε αυτέ τι μέρε για μένα. Αμάρα αγάπη σιγά. Εφού είδε σε τι κατάσταση είμαι. Έχω έρθει εδώ πέρα με γιαουρτάκι. Είναι οι δύσκολε μέρε σου. Όχι, ρε, με πονάει. Με πονάει. Έλα, κάτσε. Κοίτα. Έχει ήδη δύο φάουλ, ωραία. Τι? Στο τρίτο και έχει. Στα πέντε. Παπαδόπουλε, σε παρατά στο τρίτο. Στα πέντε. Δεν αντέχουμε στα πέντε. Πέντε είναι. Δεν θέλω, ρε πέντε. Έτσι είναι. Διεκδική μου, είναι κανόνα ότι θέλω κάνω. Τέλο. Διεκδική μου. Και πώ. Οπα. Και λίγο ξύλο δεν βλέπει το γιο. Και για πε, δηλαδή τι έκανε μετά. Όλη την έδωσε όλη τη μέρα, βγήκε, έκανε κανένα μπάνι, γιατί όλοι φύγανε. Οι πόλοι ήταν. Ναι, είναι πολύ, είναι πολύ λογικό να τελείωσα 2 ώρα τη βαρδιά μου και να πήγα για μπάνιο. Καλά, άλλοι είναι άρρωστοι και πηγαίνουν 5 ώρα το απόγευμα. Εντάξει, τι έκανε. Ναι, πολύ λογικό. Υπάρχουν και αυτοί. Πολύ normal. Όχι, ρε φίλε, σου λέει δεν μπορώ. Έχω το δόντι μου. Η αγάπη τη πονάει το δοντάκι τη από προχθές. Πονάει το δοντάκι. Ναι, και έχει λίγο το ζήτημα. Γιατί πήγα και εγώ προχθές τηλέφωνο και δεν είναι. Γιατί πήγα για το χαβαλέ που κάνουμε, ρε παιδί μου, τον καθιερωμένο με την αγάπη. Έχουμε ένα δικό μας χαβαλέ. Έχουμε την ώρα του χαβαλέ. Έχουμε τη δικιά μας ώρα του χαβαλέ. Γιατί είμαστε φίλοι πολλά χρόνια και τα λοιπά. Ναι, και μου λέει δεν είμαι καλά, πάρε το δόντι μου. Εντάξει. Εγώ δεν είχα όρεξη για χαβαλέ. Εγώ δεν έχω κουνηθεί το σπίτι χθες όλη τη μέρα. Ναι. Και έχω ξεκινήσει αυτό το οποίο είχα αναβάλει πάρα πολύ καιρό. Να καθαρίσει. Όχι, ρε. Ναι. Λοιπόν, και το ξεκίνησα προχθές το βράδυ ναι. Και προχωράμε πολύ γρήγορο ρυθμό και βλέπω ναι, το... σε τι πράγμα. Και βλέπω το σουτς.
Χρενικό, περιμένω να μου πει κάτι σοβαρό, ναι, ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή, και βλέπει μια σειρά που υπάρχει εδώ και 10 χρόνια. Το σουτ. Ναι, αλλά εγώ πάντα έλεγα θα τη δω, θα τη δω, δεν έβλεπα ποτέ. Δες Peaky Blinders, δες τέτοιο, αλλά κάζε την Παπέλ. Και πήκε θα το. Μόλις και το πήκε, όταν το βλέπαμε εμείς το χειμώνα, εσύ. Εσύ ρε φίλε το χειμώνα. Εγώ το πήκε, το είχα ξεκινήσει, το βλέπω πριν από σένα, αλλά βαρέθηκε και το σταμάτησε. Μπράβο, Λούλη. Αυτό είναι το θέμα, ρε φίλε, ότι αυτή τη σειρά δεν τη βαριέσαι. Δεν υπάρχει, σαν το Harvey Specter δεν υπάρχει κανένα άλλο. Τελείωσε, ξεκάθαρα. Μην προσπαθεί να το μιμηθεί, παρακαλώ, δεν μπορεί. Δεν έχω σκοπό να το μιμηθώ. Ο τύπος είναι δικηγόρο, εγώ είμαι δημοσιογράφο. Είδε δηλώνω τουλάχιστον. Καταλάβετε. Έτσι δηλώνω τουλάχιστον. Και αυτό είναι πραγματικό. Είναι εθιστική σειρά, θα έλεγα, και δεν κουνήθηκα καθόλου χθε στο σπίτι. Και πάλι κλασικά σήμερα κατεβαίνουμε το πρωί από την εξωτική πέρα και δεν υπάρχει άνθρωπο. Παρκάρε πιο εύκολα δεν μπορεί νομίζω να γίνει. Είναι η καλύτερη, για μένα το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ, είναι η καλύτερη φάση αυτή τη στιγμή τη Θεσσαλονίκη. Έτσι, γιατί είχα και μια κουβέντα έξω πριν μπούμε για την εκπομπή και με την Αγάπη και με την Ελένη Τιμπούτου και με την Αναστασία. Λοιπόν, για το ποια είναι, πότε πρέπει να λείψει από την πόλη. Ποια είναι αυτή. Δεν ξέρω, αυτό βλέπω. Α, γιατί μου τη δείχνεις. Ποια είναι η Κρεμλίδο, όχι. Αμάρε, Νικό. Μαριπόζα. Μαριπόζα. Λοιπόν, η καλύτερη φάση, η καλύτερη φάση για να μείνει στην πόλη. Εσύ, φίλε Θεσσαλονική ακροατή που ακούς τώρα Λίμπερα 107,4, είναι τώρα. Η χειρότερη είναι για μένα. Όχι, είναι καλύτερη. Σε γιατί... πιάνει κατάθλιψη, ρε φίλε, μένεις εδώ. Δεν εκτιμάς την πόλη καλύτερα. Τι εκτιμάς την πόλη, δεν υπάρχει. Εγώ και προχθές το απόγευμα πήγα για καφέ. Δεν μ' αρέσει. Άκουσε με λίγο. Δεν μ' αρέσει. Μην είσαι αρνητική, άκουσε με μα λίγο. Μα δεν μ' αρέσει. Ρε, μην είσαι αρνητική, άκουσε με λίγο. Χθες το απόγευμα που τελείωσε την εκπομπή πήγα για καφέ, κάτω στην παραλία. Ναι, ναι. Λοιπόν, είχε κόσμο. Είχε ακριβώς όσο χρειαζόταν. Δεν θέλει παραπάνω. Για να βρει να παρκάρει, για να μην πηγαίνει σημειωτών ακόμα και στα πεζοδρόμια. Είναι η καλύτερη φάση. Όχι, δεν φεύγω. Εδώ θα κάτσω. Έτσι, εγώ εδώ θα κάτσω Χριστοκιώση 15 Αύγουστο. Δεν έχω λείψει ποτέ. Εμένα δεν μ' αρέσει. Εντάξει, εσένα δεν σε αρέσει γιατί είσαι... Θέλω κόσμο ρε φίλε, δεν μπορώ αυτή την ησυχία. Δηλαδή, τι να την κάνω αυτή την ησυχία. Στην πόλη είμαι. Νέα παιδιά Χριστό. Στα λόγια που έρχεσαι από εδώ που λέμε, μεγαλώνεις φίλε. Εμείς, εγώ έχω φτάσει πλέον στη φάση όπου... Εσύ είσαι τριαντάριδες. Δεν είμαι τριαντάρης ακόμα. Στο προθάρμο τριάντα. Ναι, λοιπόν, που θέλω ρε παιδί μου οι διακοπές μου να περιλαμβάνουν ησυχία. Και όχι ερημιά, ίσα ίσα τον κόσμο. Ωραία φίλε, τα ίδια πράγματα λέμε. Έχεις γίνει συμπαίθερος κανονικά. Εντάξει, όσο δηλαδή... μεγαλώνεις ρε αγάπη, έτσι είναι. Κοίτα να σου πω καλά. Να φύγετε κύριε! Αυτό. Να πάτε αλλού! Εγώ πάρτι άνεμα, αλλά δεν είμαι ποτέ αγάπη Γαβριλίδου. Ναι, το ξέρουμε. Νίκο, εκτός από ένα-δυο χρόνια, τρία, ρε παιδί μου, εκεί στη... στα εφηβικά σκυρτίσματα, εντάξει. Τα πιο extreme πράγματα που έκανες ήταν στο στρατό. Όχι, όχι. Τι extreme εννοείς. Που δίνεται και στρατό αυτό, εντάξει. Καλά, άμα δεν έχεις δει κάτι, δεν μπορείς το κάνεις. Τέσσερις μήνες τώρα στην Κύπρο με θάλασσα τέτοια, εντάξει. Okay. Γιατί στη θάλασσα κάναμε τι. Εδώ σε βγάζαμε εδώ πέρα με το Σταμάτητα Σαββατοκύριακο το πρωί, μία ώρα και μιλούσα, αγόρι μου. Τι έκανες δηλαδή. Αφού μας βγάζαμε Σαββατοκύριακο. Όχι όλα τα Σαββατοκύριακα, αλλά δεν μας βγάζαμε. Τα ίδια πράγματα λέω, στα λόγια μου έρχεσαι, δεν έκανες τίποτα. Είχες μία ώρα κενό για να μιλάω στο ραδιόφωνο. Δηλαδή, το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Σε έβγαζα μισή ώρα, σε κλείναμε στο διάλειμμα και ξαναπέρναμε. Εγώ ήμουν από τους προνομιούχους στο στρατό γενικό. Ως μεγαλύτερος. Και σου ξαναλέω. Ωραία. Τα ίδια πράγματα λέμε, στα λόγια μου έρχεσαι. Ναι, αλλά δεν μπορείς να ξέρεις τι έκανα όταν δεν μιλούσαμε. Τι έκανες, ρε Νίκο, που ανέβαζες κάθε μέρα story στο Instagram. Όχι, κάθε μέρα story στο Instagram. Καλά, τότε δεν υπήρχαν τα story τόσο πολύ. Νομίζω φωτογραφίες, ρε παιδί. Δεν ήταν τόσο δεδομένο. Ήταν δύσκολο. Το φανταρικό παιδιά στην Κύπρο, ξέρετε, είναι δύσκολο. Ναι, μπείτε λίγο στο Instagram του Νίκο Παπαδόπουλου. Νίκ Παπαδό10, τι πως το έχεις. Ναι, ναι. Δείτε λίγο πέρσι, πάντα στο καλοκαίρι, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Μου κάνεις διαφήμιση. Και δείτε πόσες. 15 follow τώρα. Και δείτε πόσες φωτογραφίες έχεις εκεί το διάστημα. Έχει πέσει το κινητό μου από τα δικά σας αιτήματα και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, το εκτιμώ. Κλειδωμένο το έχεις ή ανοιχτό τώρα, μπορεί. Ανοιχτό, ανοιχτό το έχω, ανοιχτό. Ρε φίλε, οι ποιοτικοί άνθρωποι βλέπε εμένα. Ωραία, το έχουμε κλειδωμένο. Αυτή είναι η Σνομπαρία, η συνωμοταξία τη Σνομπαρία. Όπου θέλω να το βάλω το πόδι μου! Αν θέλω να το βάλω και πάω στο κεφάλι σου! Ωραία. Δεν σε πρόχνω. Κάθε με σταυροπόδι. Τρίτο. Αυτά με τα δάχτυλα και με τα φάουλ. Τρίτο, να ξέρεις. Αυτά. Τρίτο. Όπως λοιπόν, έχει πει και μια μορφή. Αυτό θα σου πω κάτι που θα μπορούσε να πει μια άλλη μορφή τη πόλη. Ναι. Όταν θα κάνει δικό σου ραδιόφωνο. Όταν θα κάνει δικό σου ραδιόφωνο, θα κάνει αυτά με τα φάουλ, έτσι. Ναι, εντάξει, καλά. Δεν έχει τέτοια, λοιπόν. Πρέπει να πάμε στο πρώτο διάλειμμα όμως. Έτσι θα πάει, εγώ, να ξέρετε γενικότερα.
Θα σας πας τα νεύρα, Νίκος Παπαδόπουλος, με τη φωνή του. Με το χαβαλέ και αυτή την εκρηκτική χημεία με την οποία έχουμε την Αγάπη Γαβριλίδου. Ναι, ναι, αυτό δεν είναι. Δηλαδή, είναι, ένα, αυτό. Είναι ένα δίδυμο το οποίο δεν έχει αξιοποιήσει μέχρι στιγμής, νομίζω, η διοίκηση του σταθμού. Μα σου λέω, Χρύσανθος, το λέει και το ξαναλέει συνέχεια, ρε παιδί, ο διευθυντής προγράμματος. Χρύσανθος, άμα είναι σε κολομπάρεψη, θα καλύψει. Να, αγάπη, ταιριάζει τόσο ωραία με τον Νίκο. Όχι, όχι, κάντε λίγο να σας ακούσουμε. Ναι, 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 ναι. Γιατί ταιριάζεται πάρα πολύ, το βλέπουμε, έχει τη χημεία, ωραία. Και στην πορεία είναι το δίδυμο του μέλλοντος. Πόσες φορές το έχω ακούσει αυτό το πράγμα. Πώς το είπες αυτό. Πώς το είπες αυτό, το δίδυμο του μέλλοντος. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα, Χριστογιώση, και επιστρέφουμε με τη συνέχεια της εκπομπής. Λίπερ 107,4, στα 40 λεπτάκια μετά από τις 10, την εκπομπή που στη βγάλαμε. Η αγάπη και ο άλλος. Αχ, θα κάνουμε poll στο Instagram μετά να ρωτήσουμε αν συμφωνεί ο κόσμος. Δεν το κατάλαβες. Πού μπήκε στα ακουστικά. Μα δεν ακούω τίποτα με αυτά. Κορίτσι μου, έχει εκεί κι άλλα. Αν δεν έχει εκεί πίσω την τηλεόραση, έχει έξω από το στούντιο νομίζω άλλο ζευγάρι ακουστικά. Το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει και να αξιοποιήσει. Στο ένα είμαι εγώ. Εσύ είσαι στο ένα, ναι. Και εγώ είμαι στο δύο. Χρήστο, ανέβασε και εμένα λίγο. Ανέβασε τη λίγο, Χρήστο, γιατί. Λοιπόν. Συγγνώμη ένταση... που δεν ακούω τίποτα. Πώς τη λέμε την εκπομπή τελικά. Η αγάπη κι ο άλλο, είπαμε. Η αγάπη κι ο άλλο. Θα κάνουμε πόλη στο Instagram σε λίγο. Μάλιστα. Να ρωτήσουμε τον κόσμο αν συμφωνεί. Δικό μου Instagram που είναι δική μου ακόμα. Να καθιερωθεί αυτή η εκπομπή. Μπορούμε να κάνουμε ένα poll στο δικό μου και ένα στο δικό σου να δούμε ανάλογα με τον κόσμο. Δεν μας φτάνει το 5-7, να έχουμε κι άλλο. Λοιπόν, παρέα θα πάμε μέχρι τις 12. Αγάπη Γαβριλίδου και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα σήμερα, εκτάκτος. Όσοι είστε Ταύρος, να ξέρετε, θα έχει εντάσει σε σχέση και συνεργασία. Ταύρος. Ναι. Ταύροι, ταυράκια, τα ταυράκια μας. Ναι, τα ταυράκια μας. Δεν πολλές φορές με τα ζώδια τέτοια. Απλά τώρα με ρωτάει και η αγάπη μπαίνω στο δίμηλο. Τι ζώδιο είσαι, τι λέω, τοξότης. Ενώ εγώ έχω πολύ μεγάλη ιδέα. Ξέρω ότι είμαι το καλύτερο ζώδιο απλά. Μόνο αυτό ξέρω. Εκεί σταματάει η γνώση. Τι ζώδιο είσαι, αγάπη. Σκορπιά. Δίδυμη καθημερινότητα, απομυζά την ενέργειά σα. Απομυζή, δεν είναι. Εσύ τι είπαμε ότι είσαι. Απομυζή, νομίζω. Τοξότης, ναι. 14 Δεκεμβρίου. Καλά, θα περιμένουμε να φτάσουμε λίγο Σκορπιό να δούμε τι θα πει. Μάλιστα, να περιμένουμε. Στο δοξότε με φτάσει λεφτά, να λέει μου. Τελευταίο είσαι, δεν μιλάει. Από του τελευταίου, όχι τελευταίου. Εμένα να ξέρει η Μαριλή, πριν από 2 εβδομάδες που ήμασταν πάλι εδώ με Μοσχοβίτη και μας τα έλεγε έξω που τα ξέρει γενικά η Μαριλή. Ναι. Μου είπε ότι το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου θα είναι χάλια για μένα. Μου είπε να προσέχω υγεία, με πιο στο δόντι. Είναι, ναι, όντω. Μου είπε να προσέχω οικονομικά, εντάξει, κούτσα στραβά βγαίνει. Ναι. Τι άλλο μου είπε, κάτι ακόμα μου είπε. Ήταν όλα άσχημα, όλα όμω. Εγώ το πιστεύω τα ζώδια. Ναι, ρε φίλε, όμω βγήκε. Εμένα βγαίνει αυτά που μου λέει μια οικογενειακή μας φίλη, η οποία λέει του Φλιτζάνη και είναι εξαιρετική. Ναι. Η Πόπη. Έτσι. Η Πόπη. Η Πόπη. Κυρία Πόπη. Χαιρετίσματα στην κυρία Πόπη. Η κυρία Πόπη, λοιπόν, η οποία είναι πολύ καλή η οικογενειακή μας φίλη. Ναι. Και χρόνια, ρε παιδί, μου λέει του Φλιτζάνη. Ναι. Και μου είπε ένα Φλιτζάνη τις προάλλες, το οποίο βγήκανε σχεδόν όλα ευτυχώς. Γιατί είπε και κάτι το οποίο ευτυχώς δεν βγήκε. Λοιπόν, κακό. Ε? Κακό. Όπως το πάρει κανένας. Συγκεκριμένα. Όπως το πάρει. Καρκίνος. Η περιγλίωση ατμόσφαιρα λέει εμπλουτίζεται. Ξεκάθαρα. Θα μας τα λες τώρα ένα-ένα. Γιατί όλες οι αστρολόγοι είναι λίγο παχουλές. Η ερώτηση του μήνα, τι ήταν ναι, αυτό. Ναι, δηλαδή και αυτή τώρα που λέει στον αντένα τα ζώδια, το τρώει το φαγάκι της. Τη βλέπει δηλαδή το ψυγείο, δεν το κλείνει. Το κρατάει ανοιχτό. Μόνο η Λίτσα πατέρα είναι λίγο. Κρατιά τόσα χρόνια σε πολύ καλή κατάσταση. Η κυρία Λίτσα. Δηλαδή η Άση Μπίλιου. Αυτή τώρα εδώ πέρα. Αυτές είναι. Μια άλλη που έκανε στο Μέγκα που έλεγε παλιά τα ζώδια. Μια ξανθιά πώς τη λέει. Δεν θυμάμαι, πλέον δεν παρακολουθώ αυτά. Η Βίκη. Αχ, κόλλησα. Κάπως τη λέγανε τώρα. Μια που έλεγε. Η Παγιατάκη. Άμπραβο, Χρήστος Κιώσης. Ο άνθρωπος μου. Τι γνώσεις είναι αυτές πια σε αυτό το ραδιόφωνο, τι γίνεται. Οι ηχολήπτες μας έχουν κάνει δηλαδή, να ξέρετε, σε υψηλό επίπεδο. Δεν είναι τώρα. Δεν ξέρω. Η Βίκη Παγιατάκη και εκείνη δηλαδή. Δεν το τρώει τόσο πολύ το φαγάκι όσο το τρώει αυτή βέβαια. Αλλά το τρώει το μεταξύ. Δηλαδή, αυτοί που ακούμε... έχουν βάλει να κάνει στο Sky εκπομπή δεν με ψήνει καθόλου. Σαν γιατί? Σαν φυσική και σαν εξωτερικά χαρακτηριστικά. Αλήθεια. Έχουν φάει τη μεγάλη Άννα Μπουσδούκου. Έτσι, η οποία έφυγε με από το Sky. Οποία... Έφυγε η Μπουσδούκου από το Sky. Ρε, όχι. Άδεια έχει. Όχι, νομίζω ότι σταμάτησε από το Sky. Σταμάτησε. Σταμάτησε εντελώς. Και πού πάει? Στο Λίμπερο. Πάρτα. Αλήθεια. Δύσκολα θα περάσει και αυτή. Τι λέτε τώρα. Ο Χρήστος Κιώσης θα πάει στο ίδρυμα Νιάρχος. Στο Σταυροσιάρχος θα λάβει μια χαρά. Τι λέτε. 500 ευρώ το μήνα. Πόσα. 500 ευρώ την εβδομάδα. Έλα ρε εσύ. Λέων δημιουργήθηκε και εμένα πολύ δυνατή. Εξαιρετική. Τη συμπαθούσα κιόλας. Σαν βιογνωμή δηλαδή. Ενώ την τέτοια, πώς τη λένε εσύ. Τη Σία, δεν την μπορώ καθόλου. Σία Κοσιόνι, ξινή. Ναι. Καθόλου δεν μπορώ. Πολύ ξινή. Μου βγάζει μια ξινήλα πραγματικά. Αλλά Μπακογιάννη, για χαρά σου. Επίσης αγαπάω την τέτοια. Πώς το λένε. Ρε, δεν θυμάμαι ονόματα. Ποτέ όμως. Ποια, παίζουν και τα σουφόν. Το Σταρ.
Με τα σγουρά μαλλιά. Έλα, έλα. Πού είναι από εδώ, από το Θεσσαλονίκη, από πού είναι. Την Καραβάτου. Όχι, ρε. Με λαχνή. Έλα. Δελτίο. Ναι, Τζαπανίδο, μπράβο. Πόπο, ναι, την αγαπάω. Μάλιστα. Τι πραγματικά αυτή η γυναίκα. Δεν είναι σωστά, Τζαπανίδο, σωστά είναι. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Στάρι είναι. Έλα, πες για το Λέον. Για το Λέον. Είπα, δημιουργήστε τις βάσεις της στήριξής σας. Ξενέρωτο. Να είσαι Λέον τώρα και πόση ώρα μιλάει για το Λέον τώρα, δηλαδή. Δηλαδή. Τι μοίρασμα είναι αυτό. Να είσαι Λέον και να σου πει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι θα φτάσει ποτέ, τι κατάσταση είναι. Περίμενε, έχει πρώτα Σκορπιό. Έχει Σκορπιό πρώτα, ναι. Έχει και Ζυγό. Έχει και Παρθένο που είναι Σταύρος Κόλκας και Νίκος Μοσχοβίτης. Παρθένο είναι. Ζωζότη. Φτιάξε και σόλο. Σακισλόγλου. Το καλύτερο ζώδιο κι αυτό. Ποιο? Παρθένο. Εγώ όλα τα ζώδια, τα καλύτερα ζώδια είναι. Γιατί το κόβει τώρα? Γιατί θα πάει στο επόμενο, ρε, περίμενε. Νικολέτα Ραλή. Αρρώστια. Παρθένο. Να είστε ανοιχτοί προ του άλλου. Όταν λέει ανοιχτή, τι εννοεί? Άλλο ξενέρωτο κι αυτό. Περιμέναμε τόση ώρα κι αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, FM γεννώ τα μηνύματα στο 54526 με χρέος 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρέος της κινητής τηλεφωνίας. Θες, αγάπη, να ανοίξουμε γραμμές? Σε ψήνει σαν ιδέα, σαν κόνσεπτ? Ναι. Εντάξει, ας ανοίξουμε. Ωραία, ας ανοίξουμε λίγο εδώ πέρα η δούκησα της πλακεντίας, λοιπόν. Να ανοίξουμε τις γραμμές. 2-31-0-287 και 3-8. Εσείς σαλιάρδες που θα πάρετε για την αγάπη τώρα, έτσι, γιατί μόλις ακούσετε γυναικεία φωνή κατευθείαν πέφτετε με τα μούτρα, εσείς ελάτε. Ναι, ωραία. Εσείς ελάτε να με βρείτε απέναντί σας. Ναι, λοιπόν. Θα σοβαριστείς. Αυτό το υφάκι σου πρώτα απ' όλα λίγο. Πες μου λίγο, θέλω να μου πεις λίγο. Εγώ μετά έχω ακόμα άλλο ένα 2 ώρο. Λογικά. Ή 2 ώρο ή 3 ώρο παίζεται ακόμα. Με τις 3 εδώ πέρα θα είσαι. Έχουμε να τα πούμε εδώ πέρα με την Ελένη την Πούντου για το μάτσο. Ωραία, ναι. Πες λίγο εσύ. Βασικά το είδες το παιχνίδι. Τι παιχνίδι? Του Πάκου με τη Σπαρτάκ. Θα μου πεις τώρα πάλι. Όχι, αγάπη, δεν το είδα. Το δεύτερο ημίχρονο το είδα αυτή τη φορά. Το είδες το δεύτερο ημίχρονο. Για πες. Ο Πάκου αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλή κατάσταση. Από μένα δεν θα ακούσεις τέτοια. Από μένα θα ακούσεις καθαρά πράγματα και αντικειμενικά. Ο ΠΑΟΚ είναι σε καλύτερη κατάσταση. Εντάξει, του έκατσε βέβαια και καλά το ότι Σπαρτάκ έμεινε με 10 παίχτες νωρίς. Ήταν πολύ σημαντικό, φίλε, αυτό. Δεν ήταν αυτό που έγινε τον αγώνα. Αλλά όμως. Και άλλοι δεν με ψήναν ιδιαίτερα. Και να σου πω, εγώ ήμουν σχεδόν σίγουρο ότι ο ΠΑΟΚ θα περάσει πριν το παιχνίδι. Ναι. Γιατί λέω ότι όταν μια ομάδα, ενώ είναι μπροστά 0-2, χάνει αυτό το προβάδισμα μέσα σε ένα ημίχρονο, εμένα δεν με πείθει ότι μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Και τελικά δικαιώθηκα κιόλας. Και ισοπαλία το είχα δώσει και βγήκε κιόλας. Λοιπόν. Εσύ είσαι από αυτού που. Κάτσε, τι είναι, ποιο είχε στο σοπαλί. Είχα πει ότι θα βγει στο σοπαλί. Τριβάν. Επέστε και σε μάθημα, Νίκο, να το παίξουμε. Γκολ είχαμε παίξει. Μπράβο. Καλά, δεν είχα πει. Δικαιωθήκαμε. Μπορεί να ήταν 1-1, μπορεί να ήταν 2-2. Ναι, εντάξει, ωραία. Δεν είχα πει 0-0. Είσαι από αυτού που λένε, ρε παιδί μου, ότι Σπαρτάκ ήταν κατώτερο επίπεδο ή ότι ο Πάουκ την ανάγκασε να φανεί έτσι. Όχι, εγώ θεωρώ ότι και ο Πάουκ. Να σου πω κάτι, δεν είναι μόνο ότι η Σπαρτάκ είναι κάτι. Η Σπαρτάκ είναι μια καλύτερη ομάδα. Είναι καλύτερη ομάδα του Πάουκ. Σαν μονάδες και σαν υλικό. Και ήταν η καλύτερη ομάδα του Βασιλεία. Ναι, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό, εντάξει. Απλά. Όπα, Σκορπιός, νέες ιδέες με σεβασμό στην παράδοση. Τι είναι αυτά, ρε. Το πιο ξένο, τι βλακίες δηλαδή. Τώρα, δηλαδή. Εγώ τώρα τι να καταλάβω από αυτό. Νέες ιδέες με σεβασμό στην παράδοση. Πιστεύω ότι αυτή χθες το βράδυ δεν έχει μελετήσει καθόλου. Πρέπει να καταλάβω. Αυτή η αστρολόγος στον Αντένα τώρα αυτή τη στιγμή που την είπανε αύριο. Ετοιμάσου γιατί θα πεις τα ζώδια και δεν έχει κάνει τίποτα. Καλά, έχει πέσει πάνω από ένα cheesecake. Το προσπερνάμε, γιατί με απογοήτευσε. Είσαι κανένα κοκκινιστό και δεν έχει διαβάσει τίποτα. Και τους είπανε τι θα γράψουμε, βάλε αυτό. Ότι κατέβαζε η κούτρα. Τι της... νέες ιδέες με σεβασμό στην να πετάει τι το σούπερ από κάτω. Ρε φίλε. Εντάξει. Περιμένω τόση ώρα να μάθω πώς θα πάει η μέρα μου. Άστο, το παρατάμε. Λοιπόν, τι λέγαμε για τον ΠΑΟΚ, έλα. Ναι, τι λέγαμε για τον ΠΑΟΚ. Ότι αυτή τη στιγμή είναι σε. Σε πολύ καλή κατάσταση. Ναι. Βέβαια, εγώ εκφράζω ένα προβληματισμό. Γιατί πράγμα. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ βέβαια θα γνωρίζουν καλύτερα. Ναι. Και σίγουρα θα έχουν κάνει τον προγραμματισμό τους πάνω σε αυτό το κομμάτι. Το ότι ο ΠΑΟΚ είναι αρκετά φορμαρισμένος για τα δεδομένα της εποχής. Μα ο ΠΑΟΚ έκανε προετοιμασία κυρίως για αυτά τα ματς. Ναι. Και μέσα από τους αγώνες σιγά μπαίνει σε ρυθμό. Ναι, αυτό είναι. Εντάξει, φίλε, λογικό να ήταν έχεις Ευρώπη και ήταν στοχεύεις φέτος. Τρέχει πολύ. Τρέχει πολύ. Έφυλε, στοχεύεις φέτος όμως αυτό το πράγμα. Ναι. Καλά. Το έχεις θέσει. Το έχεις θέσει στην αρχή αυτό το πράγμα. Έφτιαξες εξ αρχής το σχεδιασμό σου και τον προγραμματισμό της προετοιμασίας και αυτά τα παιχνίδια. Με δεδομένο ότι θέλω να πάω όσο πιο μακριά γίνεται και αν καταφέρω να πάρω την πρόκληση στους ομίλους. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Σου λέω. Με τη Βασιλεία το άγγιζε και πέρασε. Με τη Σπαρτάκ πάλι το άγγιζε και πέρασε. Έτσι. Επομένως, σου λέω, θα τα ακούσεις σωστά και αντικειμενικά. Πώς. Το άγγιζε. Ναι. Το άγγιζε και πέρασε. Γιατί η Σπαρτάκ δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Τώρα γιατί είναι. Γιατί τώρα είναι πολύ δύσκολο. Δεν σου λέω ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι γιατί στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται. Ρε φίλε, όμως ξέρεις τι. Είναι καθαρά, πολύ δύσκολο παιχνίδι. Καθαρά αντικειμενικά, ωραία. Και ξέρεις πιο... τι είναι αυτό το οποίο μειώνει τις πιθανότητες σου χωρίς να λέω ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Τι.
Το ότι πρόσεξε την εξής λεπτομέρεια. Με τη Βασιλεία και τη Σπαρτάκ πρώτο παιχνίδι ήταν στην Τούμπα. Ναι. Τώρα πρώτο παιχνίδι είναι εκεί. Ναι, ο Πάουκ το διαχειρίζεται λίγο καλύτερα. Όχι, να σου πω κάτι. Ο Πάουκ το διαχειριζόταν καλύτερα. Ο Πάουκ του Λουτσέσκου βλέπει ότι έχει την ίδια σοβαρότητα εντός και εκτός. Δεν είναι όπως ήταν μέχρι πέρσι, πρόπερσι, που έλεγε ότι στην Τούμπα, OK, τα καταφέρνει, αλλά πιο δύσκολα από ό,τι θα εκτός. Ξέρει όμως τώρα τι γίνεται. Τι. Με την Βασιλεία και τη Σπαρτάκ είχε να διαχειριστεί στου επαναληπτικού ένα καλό υπέροχο αποτέλεσμα. Ναι. Τώρα, αν γίνει μια στραβή στην Πορτογαλία, θα αρχίσει εδώ πέρα με την πίεση. Και είναι διαφορετικά. Και η Μπενφίκα είναι έμπειρη ομάδα. Ναι, και σου ξαναλέω όμως ότι αυτός ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου έχει συγκεκριμένη φιλοσοφία που δεν αλλάζει σε εκτός εντός. Δηλαδή δεν είναι ένας ΠΑΟΚ που πάει εκτός για να κλέψει αποτέλεσμα και εντός προσπαθεί να έχει κατοχή, να είναι κυρίαρχος τέλος πάντων. Mm. Είναι ένας ΠΑΟΚ που και εκτός, όπως φάνηκε και προχθές, όπως φάνηκε και στην Βασιλεία, που και εκτός πάει για την νίκη. Δεν πάει να κλέψει αποτέλεσμα δηλαδή. Έχεις αιτήματα φιλίας, τι. Να το, ένας. Εντάξει, ρε φίλε, μια φορά το αναφέρω, θα το πούμε κι άλλο. Όχι, όχι, φτάνει. Εντάξει, δεν χρειάζεται από αρκετού. Ωραία. Εδώ. Δεν θες τόσο κόσμο, ρε παιδί μου. Όχι. Λίγο είσαι καλό. Πάντως, δεν ξέρω, εμένα προσωπικά που δεν είμαι και πιο αισιόδοξο άνθρωπο. Πες μας, αγάπη. Πριν από τη Σπαρτάκα ναι, έλεγα. Δεν είσαι καθόλου αισιόδοξο. Νίκο, πρώτον μιλάω. Δεύτερον μιλάω σοβαρά. Ναι. Και τρίτον, άλλα. Γενικότερα, άλλο το ένα κομμάτι, άλλο το άλλο. Ωραία. Ναι, ναι, ναι. Στην Τούμπα πριν από το μάτς με την Σπαρτάκ, πριν από το πρώτο μάτς, ναι, ναι. Εκεί η συνέντευξη τύπου, καθόμουν εγώ μόνη μου εκεί σε όλους και τους έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ δεν περνάει τη Σπαρτάκ. Άρα, χάσαμε είναι... τον Σότερη, αγάπη. Ποιο λεγόμενο. Μιλάω, ρε Νίκο! Μιλάς, ρε Νίκο, αλλά εγώ τι πηγαίνει, το έχει νέε συμμαχίε. Θα τα βγάλω πολύ τα ζώα, δεν συνήθω. Γιατί πού ξέρει τι πέρασε το Ξότι. Το Ξότι είναι πριν τον εγώ καιρό. Αφού είναι Δεκέμβρη. Αφού είναι Δεκέμβρη. Μετά από το Ξότι είναι εγώ καιρό. Πόσο πιο μετά, ρε, είναι Δεκέμβρη. Αμέσως μετά στα καπάκια είναι. Ναι, δεν γίνεται, ξεκινάει από Ιανουάριο. Θα δεις ότι δεν βγάλει το Ξότι μετά. Ωραία, πάμε στοίχημα. Πάμε στοίχημα. Έλα. Έλα. Έλα, ακουστεί, να ακουστεί, να ακουστεί, να ακουστεί, να ακουστεί. Άιρε. Συλλέξτε το... περίμενε, τώρα θέλω να δούμε έκοψες. Το συλλογισμό. Περίμενε. Εγώ καιρός, έλα. Πόση ώρα μιλάω για τον εγώ, για τον εγώ καιρό. Έχουμε βάλει ένα στοίχημα, άντε. Περίμενε. Έλα. Ημερίσεις, έλα. Λοιπόν, εντάξει, δεν γίνεται. Λέγε, με κόβετε εδώ πέρα, δεν με αφήνετε να μιλήσω. Ναι, λοιπόν... αδελφέ μου, ναι, ναι, μπροστά στο μικρόφωνο, αδελφέ μου. Τι έγινε τώρα, περίμενε, αλλάζει, έλα. Υδροχός. Κέρδισα. Πάρτα. Κέρδισα. Εγώ σου είπα ότι θα βγάλει το Ξότι. Εγώ είπα ότι θα βγάλει υδροχό. Εσύ είπε ότι θα βγάλει το Ξότι. Όχι, είπα ότι θα βγάλει υδροχό. Αλλά αγάπη, συνέχισε με τον Πάουκ τώρα. Ο κόσμος ακούει και ξέρει να κρίνει, ναι, ωραία. Και μέσα η Αναστασία κόβει την εκπομπή και μπορεί να αποδείξει το τι λέγαμε. Κέρδισα το στοίχημα, αυτό μετράει. Συνέχισε, ναι. Τι έφερε ο Μάριος. Γιατί ρε παιδιά φέρνετε πράγματα τώρα που δεν μπορώ να φάω. Αφού γιόρταζε ο άνθρωπος. Ναι, και τι. Τι έφερες. Τι είναι. Τι είναι. Το μόνο εγώ το σκεφτόμουν. Τι είναι. Τι έφερες. Τι έφερες, φίλε. Ναι, εσύ κάτι δεν με βρίσκανε πολλά. Αχ, ρε Μαρή, το ξέχασα. Είναι για τα παιδιά, ναι, είναι για τον κόσμο. Θα σου πω, Μαρή, τώρα που θα σκοφώ. Κάτσε, περίμενε, γιατί είναι σε εδώ. Έλα, αδελφέ μου, τι έξω. Και μάχησα. Ωρε, φίλε. Τι είναι αυτά. Κορμό έφερε. Ρε Μάρη, δεν μπορώ να φάω, ρε παιδιά. Τεράστιο Μάριο, σα λαμά. Κορμό πραλίνα. Η μισή είναι πραλίνα, η μισή είναι dark. Ω. Αδελφέ μου. Μα έφτιαξε το πρωινό, ρε φίλε. Ευχαριστώ, ρε παιδιά. Δυνατό και πάλι μετά πολλά καιρό να είσαι. Συγγνώμη, εσύ, τι να φέρνα για σένα, αφού μου λες δεν έχεις δόντι. Τι να φέρω. Σαλέπι. Μου ένα γιαουρτάκι. Ένα γιαουρτάκι, κάτι. Τι να φέρνα, πες μου. Μη φέρεις τίποτα, ρε Μάρια, για να μην περνάω δύσκολα εδώ πέρα. Μια κρύα σούπα, αφού δεν κρύο, τι να φέρνα. Όχι. Όχι. Πόρ, ρε παιδιά. Δέχομαι πόλεμο αυτό το πράγμα. Τέλεια, τέλεια. Εντάξει, φέρει... χέρι, ηρέμησε, ρε φίλε. Εγώ θα φάω. Ηρέμησε. Αν και κάνω δίαιτα, Μαριέμα, αλλά επειδή εντάξει. Νίκο, Παπαδόπουλε, πόσο καιρό κάνει δίαιτα, ρε φίλε. Έκανα, σταμάτησα, τώρα ξανακάνω. Ναι. Έχασα τα κιλά που ήθελα, αλλά πήγα πάλι και τώρα τα ξανακάνω. Πολύ λογικό. τι έβαλε τώρα, ειλικρινά. Τι. Μπήκε στα ζώδια. Ναι. Ειλικρινά τώρα. Τι αρέσει, προβλέπει ζώων. Ζώων, λέω, ζωδίων. Αυτό κοιτά τώρα τόση ώρα. Ζώα. Περίμενε. Λοιπόν, πόσο έχουμε τι σήμερα, 16-8. Κάτσε ρε αγάπη. Πραγματικά σε αυτό το διάβολο πιστεύω ότι τα έχω δει όλα. Γιατί? Πολύ. Α, κάτσε. Το Ξότης. Περίμενε, μέχρι να ξαναφορτώσει. Έχουμε πει τα μηνύματα. Καταρχάς με έχεις κόψει, έχεις κάνει την εκπομπή ότι έχω να είναι, ρε φίλε. Τα ξαναποπες. Δεν έχω πει αυτά που ήθελα. Δες ξανά τα μηνύματα. Αν είναι δυνατόν. Καλά. Λοιπόν, γράφετε FM. Αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά και το στέλνετε στο 54526. Με χρέωση. 1,24. Πες κάτι και εσύ. Συμπεριλαμβανομένου το του ΦΠΑ. Καταχωρήσεις της κινητής τηλεφωνίας. Λοιπόν, ναι. Περιμένω να πείτε αν συμφωνείτε, που συμφωνείτε μεταξύ μας, να μπει τίτλος στην εκπομπή «Η αγάπη και ο άλλος». Ωραία.
Όποιο συμφωνεί, στέλνει μήνυμα. Όποιο δεν συμφωνεί, α μη στείλει καλύτερα. Ναι. Δεν είναι, δεν είναι απαραίτητο. Ναι. Για πε. Σήμερα με τα κοινή σου, λέει φίλε του Οξότη, θα έχουμε μια δόση ταλαιπωρία. Αν δεν θέσει έγκαιρα τι προτεραιότητέ σου και πορευτεί χωρί σχέδιο. Ενώ δεν θα λείψουν, λέει, και οι εντάσει. Ήδη τι έχουμε, φίλε. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, ο ήλιο το λέοντα, τρομερό. Ναι. Σε οθεί να εμπλουτίσει τη γνώση σου, μαθαίνοντα πολλά χρήσιμα πράγματα. τρομερό. Ναι. Και ερωτική προβλήση, θα διαβάσω μετά την κρατάω. Παράλληλα, λέει ο ανάδρομο Άρη, ναι. Αυτό ο Άρη, στο δεύτερο ηλικιακό οίκο σου. Γιατί ο πρώτο είναι. Επηρεάζει, λέει, τη ροή των εσόδων στα οικονομικά. Άντε. Και ίσως βρεθείς, λέει, προγραμμένος της άρεσης του τελεσμένου. Μάλιστα. Πόρε, Παπαδόπουλε, μην αρχίσεις να γκρινιάζεις από τώρα. Κάτι θα βγει. Σε παρακαλώ, δηλαδή. Κάτι θα βγει. Ναι. Κάτι θα βγει. Επιπλέον, λέει, μην εκθέτεις σε κοινή θέα τα χρήματα, τα αποκτήματά σου και μην αποκαλύψεις πληροφορίες που σχετίζονται με αυτά. Μάλιστα. Δες και το δικό μου τώρα. Το ξέρω, περίμενε. Ερωτικά, περίμενε. Ένας φίλος. Δεν μας ενδιαφέρει, φίλε, τα ερωτικά. Ένας φίλος ή μια φίλη μπορεί να σε παρασύρει, λέει, Χρήστο Κιώση στα μονοπάτια του έρωτα. Περίμενε. Που από μόνο του, λέει, δεν έχει κάτι το μεμπτό εφόσον, λέει, όταν είσαι μόνος ή μόνη. Εντάξει, άρα δεν μας πιάνει. Σε διαφορετική περίπτωση, ωστόσο, λέει, ενδέχεται να ξανοιχτείς σε καταστάσεις που ύστερα θα είναι δύσκολο να τις μαζέψεις. Γι' αυτό κράτα τις σωστές αποστάσεις και μείνε στα πλαίσια μιας διασκέδασης που εξαντλείται σε ένα αθλό. Σε ένα αθλό. Σε ένα αθλό φλερτ χωρίς περαιτέρω δράση. Έλα, συνέχισε, ναι. Λοιπόν, πήρα αποστάσεις. Περίμενε. Κάτσε εβδομαδιαίες προβλέψεις. Λεφτά δεν λέει. Κάτσε, Ρενικό, πες και σε μένα. Δεν λέει πουθενά λεφτά για κάποιον όμως. Δεν μας ενδιαφέρει. Ωραία, πού θες να πάω. Σκορπιό λέμε. Περίμενε. Λοιπόν. Το ξότι. Πες αργός, ρε φίλε. Σταμάτα για να το βρω. Σκορπιό. Δηλαδή ξημέρωσε η επόμενη μέρα Παρασκευή. Μα δεν σ' αρέσει, η πόρτα είναι εκεί. Τέσσερα. Λοιπόν. Τέσσερα. Σταμάτα, ρε. Τέσσερα. Ωραία, άλλο ένα έχεις. Άλλο ένα. Άλλο ένα. Και άλλη μία ώρα εκπομπής. Σταμάτα, ρε. Σκορπιό. Ο ήλιο το λέω, σου λέει, σου ζητάει να ενεργοποιηθεί άμεσα και να καλύψει το χαμένο έδαφο σε μια κοινωνική επαγγελματική υπόθεση που σε απασχολεί. Ωστόσο, ο δρόμο σου δεν θα είναι στρωμένο με ροδοπέταλα, αφού θα υπάρξουν και διαφωνίε ή προστριβέ με άτομα που εμπλέκονται σε επιδιώξει και έχουν αντίθετα συμφέροντα. Αποκλείεται. Παράλληλα, λέει, ο ανάδρομο Άρη στον τρίτο ηλιακό οίκο σου. Ναι. Έτσι ενδέχεται να σε κάνει μάρτυρα έντονων επεισοδίων, υπηρετώντας καταλυτικά την ψυχολογία σου. Ναι. Επιπλέον όμως σου αιτήσει συμπληρωματικές έρευνες και την κάλυψη των όποιων κενών σου. Γιατί σε μένα στο δικό μου λέει μόνο φλακίες. Κάτσε, διαβάσω και τα ερωτικά σου, περίμενε. Ανούσιο εντελώς. Κάποιος, λέει, κάποια σε εκθέτει, διαδίδοντας για σένα κακόβουλες ειδήσεις. Νίκο. Λοιπόν. Ναι. Κάτι, λέει, που μπορεί να επηρεάσει, λέει, ένα πρόσωπο που ενδιαφέρεται για σένα και τελικά να μην γίνει τίποτα μεταξύ σας. Πω, μου έχετε μαυρίσει. Αν είσαι, λέει, αν πάλι είσαι ήδη, λέει, σε μια σχέση, ίσως σου μπουν, λέει, ψήλη σε αυτιά. Ναι. Πρόσεξε, ωστόσο, λέει, μήπως η καχυποψία σε οδηγεί στα άκρα ή πάρει μπάλα και άτομα που δεν φταίνε. Ναι. Κατά τα άλλα, βέβαια, έχεις, λέει, μια έφεση στην παρανομία. Οπα. Ναι. Στην παρανομία, εισαγωγικά. Άρα σημαίνει ότι κερατώνεις. Πω, πω, τραγικό είναι. Κερατώνεις. Το διάβασα αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Τι είναι καλό πράγμα για να δεν στην για παρανομία είσαι. Αυτό είναι εβδομάδα ή μέρα. Μέρα είναι αυτό. Εντάξει. Ημερήσει μια κακή μέρα δεν θα περάσει. Αύριο μπορεί να. Μια αύριο όλα καλά. Μια κακή μέρα φτάνει για να γίνουν όλα μπάχαλο κάποια βράδυ. Αύριο θα μπορούσαν να λεφτά, το να τα άλλα, όλα καλά. Λεφτά. Είναι. Τέτοιες μέρες λεφτά, μην περιμένεις. Εγώ περιμένω κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Γιατί αγαπητή. Τι κάνει με το χέρι, έχει. Τι κάνει. Γιατί ρε, βγει. Είμαι αισιόδοξο άνθρωπο στο κομμάτι των οικονομικών, ρε παιδί μου. Ναι. Ναι. Όχι και εσένα. Το ότι κάτι θα μου βγει τώρα αυτό με προβλημάτισε πάρα πολύ. Ωραία, Νίκο, κάτσε και το σκέφτεσαι. Να έχουμε κανένα θέμα με το αυτοκίνητο τώρα. Άκου, Νίκο. Θα σου πω την αλφαβήτα. Δεν πιστεύουμε στα ζώδια. Ναι. Ωραία, δεν ισχύουν όλα αυτά. Τη μοίρα μας τη φτιάχνουμε εμείς, αγάπη Γαβριλίδου. Περνάμε και κοινωνικά μηνύματα, δηλαδή. Αυτή η εκπομπή πρέπει να μείνει, ρε παιδί. Τη μοίρα μας τη φτιάχνουμε εμείς. Να την ακούτε κάθε βράδυ. Ο τρίτος ηλιακός κύκλος. Ο δεύτερος για σένα, ο τρίτος. Ο δεύτερος για μένα, ο τρίτος για την αγάπη και ο ανάδρομος Ερμής και το αστέρι που άλλαξε θέση 12 εκατοστά προς το τέτοιο. Προς το τέτοιο. Προς το κέντρο. Πολύ ραδιοφωνικό, μπράβο. Προς το τέτοιο, ναι, και προς, ναι, αυτό. Ναι. Και γιατί συμπέρανε στο Λίπερ Παπαδόπουλο, γιατί με τιμόλογος, κύριε δικαστά. Λοιπόν, έτσι. Ναι, ωραία. Έτσι καλά, είναι, ωραία. Εντάξει, ναι. Ωραία. Ναι, ωραία. Ωραία. Εντάξει. Αφού είσαι τιμόλογος, μπορείς να κάνεις και 5 εκπομπές, πιστεύω. Όχι. Ε. Εδώ έχουμε λυγίσει με τη μία το απόγευμα. Σιγά ρε Νίκο, έχεις λυγίσει με τη μία το απόγευμα. Θα πάρω μια εβδομάδα, λέω. Ένα μήνα άδεια, δεν μπορώ. Είμαι σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν πειράζει, κοινάει τώρα υπεύθυνος προγράμματος και θα τα κανονίσει. Διευθυντής προγράμματος, βεβαίως. Ναι. Να το πούμε και να το πούμε και περαστικά κιόλας. Γιατί ήταν άρρωστος τις τελευταίες μέρες. Έτσι και εμείς είμαστε πολύ άδικοι απέναντί του. Πιστεύω ότι ήταν άρρωστος επειδή περνάει δύσκολα. Αυτό πιστεύω. Κάτι 39 για χτύπηση περίπου, κάτι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Περνάει δύσκολα. Και έχει μείνει το site στις έμπειρες πλάτες μου. Γι' αυτό πάει τόσο καλά το λεπτό σημείο. Εξαιρετικά το λεπτό, έχει χτυπήσει κόκκινο. Πόβο, ρε, σε παρακαλώ, έτσι. Πόσα θέματα την ώρα. Ε, 4 μήνυμα πάντα.
Τέσσερα μήνυμα. Και άμα δεν πούνε τέσσερα, παίρνει τηλέφωνο και έχει βάρδια. Γιατί είναι τρία, ξέρω εγώ. Αν και μου είχε αναδεθεί ένα ρόλο συγκεκριμένο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, εγώ προσπαθώ να είμαι πιο ελαστικός, ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Και πιο. Κοντά στον άνθρωπο. Πιο κοντά στον άνθρωπο και στον εργαζόμενο. Κατάλαβε. Τι βρίσκει τι λέξει, ωραία. Τα λε ωραία για μένα. Τα λε ωραία για μένα. Ρε αγάπη, είπα, δεν είμαι προγνωστικό κορίτσι μου. Εγώ δεν μπορώ αυτέ τι ώρε. Εγώ μετά τι 12 αρχίζω και λειτουργώ όπω πρέπει. Ναι. Κάνε πάω 24. Έβλεπα σούτσου να πούμε όλο το βράδυ και δεν γινόταν να γίνει δουλειά. Κάνε πάω 24. Εδώ πέρα θα είμαστε με πούντου. Έλα μαζί μου. Τι να πω εγώ για τον Πάουκ. Θα είσαι. Είσαι, ρε παιδί μου, ιδιαίτερη ματιά. Η αντικειμενική άποψη, ναι. Η αντικειμενική άποψη, ιδιαίτερη ναι. ματιά. Μάλιστα, εξαιρετικά. Το κινητό σου τυπάει όμως. Α, το ξυπνητήρι για την αντιβίωσή μου είναι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα για να πάρει και η Γάπη Γαβριλίδου την αντιβίωσή της και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έλα, έλα, έλα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 8 λεπτά και μετά από τις 11, Λίμπρο 107,4, μια εκπομπή χωρίς όνομα. Με την Αγάπη Γαβριλίδου και τον Νίκο Παπαδόπουλο και το Χρήστο Κιώση στη ρύθμιση του ήχου, τις μουσικές επιλογές και σε ό,τι άλλο το χρειαζόμαστε. Είναι εδώ το νερό που σου ζήτησα. Όχι, ποτέ. Ευχαριστώ. Μπράβο, αγάπη. Λοιπόν. Τι καλό κόριτσι που είσαι. Λοιπόν, FM και ενώ τα μηνύματά στο 54526, ανοιχτές και οι τηλεφωνικές γραμμές 2310, 287 και 38. Να μιλήσουμε για Άρη. Έτσι, άμα θέλετε, χαλαρά. Να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ εδώ πέρα που έχουμε την αγάπη τη Γαβριλίδου να μας πει τα νεότερα από το ρεπορτάζ του Δικεφάλου. Και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σας. Καλοκαίρι είναι άλλωστε. 15 Αύγουστο έχουμε ακόμα θεωρητικά, παρόλο που πέρασε. Ακόμα είναι μέσα σε φάση 15 Αύγουστου. Εδώ είμαστε να συζητήσουμε ό,τι θέλετε εσείς μέχρι τις 12. Αλλιώς θα ακούτε εμένα και την αγάπη. Θα πας και θα το γεμίσεις. Μου έφερε το άδειο. Αυτό είναι. Μπράβο ρε αγάπη, μπράβο ρε αγάπη. Δηλαδή, χαρά στον άντρα που θα σε πάρει. Γλυκό ψωμάκι θα τρώει από τα χέρια σου. Βεβαίως. Γλυκό ψωμάκι θα τρώει. Πόσο χρόνο είσαι, αγάπη? Αν και δεν κάνει να ρωτάμε, αλλά δεν πειράζει. Τώρα σιγά δυο μας είμαστε. Είμαι το 94, ξέρω εγώ, 24, 23. 24. Εντάξει, έχεις ακόμα. Δεν τα έχω κλείσει ακόμα. Μέχρι να παντρευτείς. 31 Οκτωβρίου τα κλείνω. Όποιος θέλει δώρο. Πότε? 31 Οκτωβρίου. 31 Οκτωβρίου. Mm. Τι σου κάνει εντύπωση, είναι 31 Οκτωβρίου δηλαδή. Τότε γεννήθηκα, το 94. Έχουμε ένα φίλο. Βέβαια, θα πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα σας. Ο σκοπός της αυτοκρατορίας επάνω στα... Κύριε Θανάση μου, τι κάνετε? Στον πύργο επάνω, παρακολουθώ τα γεγονότα. Όλη τη μέρα Λίμπερο άκουσε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, εργαζόμαστε εμείς οι παλιοί. Σωστό. Να δώσουμε έναν τίτλο για την εκπομπή. Ναι. Οι νέοι είναι ωραίοι. Καλή είναι. Ο δικός μου είναι καλύτερος, αλλά okay, πολύ, εντάξει. Πολύ τέτοιο. Ναι, κάτσε. Έχω Μάρια Σλαμά, περίμενε. Έλα. Άκου να σου πω, επειδή η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί για πάνω από ένα λεπτό, δύο λεπτά, άντε πέντε ώρες. Εψέ, μου αναφέρθηκες σε ένα φιλικό που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Έμαθα λοιπόν χθες από άρρωστο οπαδό της United, ο οποίος εργάζεται στην Κρήτη, σε ξενοδοχείο με 8 εκατομμύρια Βρετανούς, ότι η United εκεί κατέβηκε στην ενδεκάδα, είχε παιδιά, Νίκο, είχε η United 5 παιδιά που δεν τα ήξερε ούτε η μαμά τους. Από την ΚΑΠΑ 13. Και βάλω νίκησαν 4-0, 4-1 και μου βγαίνει χθες και μου το λέει. Μάρια, μην ανοίγει σε δύσκολα είμαστε φέτος. Θέλουμε δουλειά, δεν γίνεται. Χρειάζεται να θέλουμε δουλειά. Για να γυρίσει ο ίδιος θέλει δουλειά πολύ. Αλλά είναι τραγικό. Τον ακούς, άκουσε τον. Τον αγαπώ το Θανάση. Αλλά χθες δηλαδή με υποδέχεται, μου λέει κάποιοι φάγαν 4 κάτι παιδάκια και μαθαίνω πραγματικά παιδάκια. Δηλαδή τα δικά μας. Οι δύο ήταν συμμαθητές της αγάπης Γαβριλίδου. Μαζί πηγαίναν. Εμείς είχαμε 3 παιδάκια. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, βρε, μαθαίνω τώρα. Από τη United τους μισούς δεν τους ήξερε η μαμά τους. Έλα τώρα. Ναι, πήρανε άδεια από σχολική επιτροπή. Δηλαδή, σε παρακαλώ πολύ. Και βγαίνεις τώρα και σε παρακαλώ πολύ. Και χρωστάω και μία απάντηση στον κύριο Παπαδόπουλο. Ναι. Τον άλλον marketing, κύριε Παπαδόπουλε. Επειδή στα προηγούμενα χρόνια είδα πραγματάκια εκεί στο νησί και αυτοί που σφυρίζαν τα προηγούμενα χρόνια δεν πήγαν στο Μουντιάλ. Απόδειξη ότι δεν σφυρίζανε καλά, κύριε Παπαδόπουλε. Ναι, μόνο εμένα σφύριζαν, Θανάση μου, σε όλο το νησί. Τις άλλες ομάδες δεν σφυρίζανε, μόνο τη United σφυρίζανε. Τι άκου. Άκου.
Απόδειξη είναι ότι δεν τους πήρανε. Ρε φίλε, γιατί... πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε τα πολύ βασικά, έτσι. Το οποίο το, το, οποίο το έχω πει, άκουσε με να σου πω, το οποίο το έχω πει και σε άλλους ομοειδεάτες σου και το έχω πει και στο Χρήστατο που είναι πίσω ομοειδεάτες. Δεν γίνεται, του λέω, ένας Αριανός και να υποστηρίζει ομάδα που έχει σηματοπουλή, ρε φίλε. Ε, τώρα... πόσο είναι στο επίπεδο, ρε φίλε. Εκείνα τα χρόνια, ρε φίλε, πριν 40 χρόνια, δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Μετά όμως που αλλάξανε... Τους φίλους μας από την Άνω Τούμπα, τους λέγαμε τους κατοίκους του Δεδροποτάμου, άντε να, έλεγα να πω, δεν λέγαμε για πουλιά και χελιδόνια. Μετά άλλαξε το πράγμα, ξέρεις, όσο αλλάζουν τα χρόνια, αλλάζουν και αυτά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θα ήθελα λοιπόν τα πέναλτι του Σουάρες που δεν σφυριζότανε το 14 μέσα στο Old Trafford ή παραδείγματος χάρη τα πέναλτι του Χάρι Κέιν τα περσινά, θα ήθελα τέτοια να συμβούν, δηλαδή να γίνονται offside, οριακά στο κορδόνι και στο πόδι. Θα ήθελα φέτος να είναι όλα. Απαντάς για αυτό που είπα προχθές. Όλα. Και ξέρεις κάτι, το χρωστάει η ιστορία, γιατί εκείνο το θεματάκι, το 14, μου το κλέψανε. Άμα θα δεις, μου το κλέψανε. Τα επόμενα παιχνιδάκια εκεί, μετά τα πεναλτάκια εκεί του Σουάρες, μου το κλέψανε. Κατάλαβες, δεν γίνεται ο center back να έχει τα χέρια του επάνω στους ώμους, να μην μπορεί να σηκωθεί το center for. Να πηδάει από πάνω του και να το λέει ο άλλος παίζεται και να το δείχνει replay και να το πνίγουν το κουνέλι όλοι. Μάλιστα. Εντάξει, αυτά εδώ που γίνανε προχθές είναι θετικά δείγματα προς αυτό το δρόμο. Πάμε παρακάτω, τώρα. Πάμε παρακάτω τώρα. Οι φίλοι μας, οι γείτονες από την Τούμπα, ήρθε η ώρα τους. Τώρα που ήρθε η ώρα τους. Στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη ήρθε η ώρα. Και στα δύο. Και στα δύο λίγα αγάπη Γαβριλίδου. Νομοτελειακά, με τόσα πολλά χρήματα, αργήσανε. Αυτό δεν το λέει. Νομοτελειακά, τους έχει κάνει στα 6-7 χρόνια που είναι εκεί τα πάντα και στα εισιτήρια που κάνουν φέτος, πάλι αργήσανε, λέω εγώ. Α, εσείς πείτε, κυρία Αγάπη, ότι δεν αργήσατε να το κάνετε. Γιατί το αργήσανε? Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Τώρα με την Μπενφίκα, πάλι για μένα είναι το φαβορί. Δεν είναι το φαβορί. Να σου πω γιατί είναι φαβορί. Οι αθλητές του ΠΑΟΚ, λέω εγώ, έχουν μεγαλύτερη όρεξη, για να μην πω την αντρική λέξη που λέμε, για να πάνε εκεί που θέλουν να πάνε από τους άλλους. Αυτό είναι αλήθεια. Και οι άλλοι λοιπόν είναι άνθρωποι. Όπως άνθρωποι και αθλητές είναι και μετά σπρώμαυρα. Όλα είναι στα ίσια. Όλα, μα όλα. Και δεν είναι έκπληξη για μένα. Για άλλους Έλληνες είναι. Για μένα δεν είναι. Γιατί η ποιότητα η ατομική και η ομαδική του ΠΑΟ έχει ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα. Αγαπητοί μου φίλοι. Δηλαδή βλέπεις ΠΑΟ σε ομίλους. Σοβαρά, ορίστε. Δηλαδή βλέπεις ΠΑΟ σε ομίλους, Champions League. Ναι, βεβαίως. Μακάρι, ρε, και θα είναι, σύμφωνα με τη διάθεση που έχουν οι μεν και οι δεν. Τώρα, εάν εκεί ας πούμε, γιατί υπάρχουν, ξέρεις, και τα στραβά, το άθλημα εγώ το θεωρώ, το λέω, είναι καταραμένο, ποτέ δεν ξέρεις τι και πώς, έτσι. Το φεγγάρι είναι μαζί σας, έτσι, φεγγαράκι, δηλαδή το ότι κάνει ας πούμε ο καλύτερος τους παίκτης αυτό που κάνει. Αν και εκείνη την ώρα, ας πούμε, είχε πέσει μια διακοπή ρεύματος και δεν δόθηκε replay, αλλά θα πιστέψουμε αυτό που έχει ο διαιτητής, δεν έχει κανένα δόλο, έτσι. Είναι φεγγαράκι. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Και με πέφτει παραπάνω δύο ομάδες, οι οποίες είναι του ίδιου επίπεδου, έτσι. Θεωρώ ότι η ομάδα που δεν έχει σκοράρει με πέφτει παραπάνω, σε αυτό το επίπεδο, είναι μειονέκτημα. Έπρεπε να σκοράρει. Έπρεπε να κερδίσει. Τώρα, ναι, από εκεί και πέρα, είναι αυτό που είπε και ο, είπε ο Αλέξης Σπυρόπουλος στην μετάδοση και συμφωνώ και εγώ. Ναι, κύριε Θανάση, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε στην ομάδα μας, κύριε Παπαδόπουλε. Να πάμε, κύριε Θανάση. Ελπίζω οι παραμένοντες
που λένε και στο στρατό, ναι, να παρευρεθούν το Σάββατο να δουν την ομάδα, mm-hmm, και να μην την κρίνουν αυστηρά για ακόμη μια φορά. Θα κριθεί η ομάδα μετά τα Χριστούγεννα. Η λογική λέει έτσι, η ειδική λένε έτσι. Μέχρι να βοηθάει ο Θεούλης ο καλός, να πηγαίνει δοκάρι μέσα η μπάλα, η μία εφάση, η πρώτη ή η δεύτερη να πηγαίνει γκολ, ναι, ναι, και να ξεκινήσει η ομάδα με αυτό που φαίνεται, που είναι εύκολο, να έχει τύχη να ξεκινήσει με αυτό, για να πιστέψουν περισσότερο αυτοί που παίζουν και αυτοί που βλέπουν και υποστηρίζουν τα κίτρινα χρώματα, ότι κάτι μπορεί να γίνει. Αυτό που ονειρεύονται οι βόρειοι γείτονές μας, ναι, να το ονειρευτούμε κι εμείς αντιστρόφως. Καλά τα λες, Θανάση μου. Καταλάβατε. Καλά τα λες. Μπράβο. Άντε, εκπομπή κάναμε να μιλήσει και κανένας άλλος. Να είστε καλά και εσείς. Ναι. Ευχαριστώμεθα, κύριε, για την πατρίδα, γιατί κάποιος πρέπει να πληρώσει και τους φόρους. Ναι. Παρένθεση, μπήκα σε τράπεζα σήμερα και δεν είχε άτομο πουθενά σε ταμείο, ρε φίλε. Τι να έχει Θανάση τώρα, όλοι να πούμε είναι αλλού τώρα. Δεν γίνονται αυτά, ρε. Μέχρι το αίμα μας δώσαμε σήμερα. Λοιπόν, εκεί στα χρέη. Ναι. Λοιπόν, πήγαμε μέσα και το ευχαριστηθήκαμε κιόλα γιατί τελειώσαμε νωρίς. Άντε, φύγε, πάμε στον επόμενο. Στον επόμενο. Γεια σας, κύριε Θανάση μου, να είστε καλά. Γεια σας, καλησπέρα, επόμενο. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Καταρχήν, να ζητήσω μια χάρη από τον κύριο Παπαδόπουλο. Εγώ είμαι, ναι. Αν μπορεί να μας πει τι νεότερο υπάρχει για την μεγάλη ομάδα της πόλης της Μακεδονίας. Τον Άρη. Μεγάλη ομάδα ποια είναι. Λοιπόν, ό,τι νεότερο υπάρχει, αν ξέρετε κάτι να μας ενημερώσετε. Κοίτα, με τα γραφικά δεν έχουμε κάτι καινούργιο το οποίο μπορούμε να αναφέρουμε. Πιστεύω ότι από την επόμενη εβδομάδα ίσως να έχουμε κάτι οριστικό. Με το Σιώπη να είναι στο προσκήνιο αυτή τη στιγμή και τον Άρη να περιμένει τον παίχτη μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου. Μάλιστα. Και κάτι άλλο για... αν υπάρχει κάποιο συμπέτειο, ο κύριος Ασλαμάς. Όχι, έκανε μια παρέμβαση νωρίτερα, έχει αποχωρήσει τώρα δύο μέρες. Κάποιος συμπέτειος που μπορεί να ακούει, ας πούμε, μας ενημερώσει για αυτός. Αυτό το ευρωπαϊκό μεγαθύριο που αποκλείστηκε, η Spartak Moscow. Μπορεί να μας πει κάποιος τι τεράστιες ευρωπαϊκές επιτυχίες έχει στο Champions League, στο Europa League. Α, εδώ πέρα. Όχι, έχει απλά κάποιες πορείες στους ομίλους, ας πούμε. Μιλάμε τώρα για έπος. Έτσι, όχι, όχι, δεν είναι. Αφιά. Ομαδούλα είναι. Ομαδούλα δεν είναι κάτι. Ομαδούλα είναι. Χρήστε να σλαμάς εδώ. Η Celtic που απέκλεισε η ΑΕΚ ήταν 10 επίπεδα πάνω. Το ρωσικό ποδόσφαιρο δεν το ξέρω. Χάλια, χάλια. Ρωτάω λοιπόν. Αυτό το μεγαθύριο που αποκλείστηκε έχει ευρωπαϊκές επιτυχίες. Όχι, καμία. Θέλω να πω, έχει προκρίσεις έναντι Ιταλικών, Ισπανικών ομάδων, όχι, αγγλικών, όχι, ξέρω εγώ, έχει κάτι. Όχι, 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 χάλια, χάλια. Είναι μία ομαδούλα. Καλά και εσύ αγαπήσεις και εσύ. Όχι, ρε παιδί μου, είναι μία ομαδούλα. Είναι μακριά η απόσταση, τι. Είναι μεγάλο το ταξίδι, τι δεν κατάλαβα. Όχι, όχι, είναι χάλια, είναι χάλια. Την περάσαμε άνετα. Καλά τώρα, να σας πω κάτι. Είναι κρίμα και για την ηλικία σας να υπάρχει αυτή η απαξίωση. Σε ποιο πράγμα. Απέναντι σε κάποιον που παίρνει τηλέφωνο. Δηλαδή, εγώ βγαίνετε και μου μιλάτε για κάποιον αντικειμενικό, ενώ είμαι εδώ στον αέρα. Εσείς υποτιμάτε εμένα κατευθείαν. Και τι πρέπει να πω. Ρωτάει γενικά. Α, γενικά. Αντικειμενικά. Δεν είμαι αντικειμενική. Αν θέλετε να πείτε, αν δεν ξέρετε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν είμαι και αντικειμενική προφανώς. Οπότε δεν θα απαντήσω. Ας απαντήσει ο Νίκος που είναι εδώ αντικειμενικό. Έλα, Νίκο, πες λίγο. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Ναι. Όταν γνωρίζουμε λέμε είναι αυτό, αυτό και αυτό. Όταν δεν είμαι, λέμε, αφού θέλατε κάποιον αντικειμενικό. Όχι, αφού θέλατε κάποιον αντικειμενικό και δεν μου αποφύγετε το λόγο, δεν θα απαντήσω. Θα απαντήσει ο Νίκος που είναι αντικειμενικός. Νίκο, εγώ δεν έχω εικόνα για τις Σπαρτάκ. Δεν είσαι αντικειμενικός. Ναι, εγώ δεν έχω εικόνα για τις Σπαρτάκ. Α, μάλιστα. Ωραία. Αλλά από αυτό, που είδα, γιατί είδα το δεύτερο ημίχρονο βασικά, σύν ότι είναι μια ομάδα η οποία, δηλαδή για να είσαι μπροστά με 0-2 και να χάσει το προβάδισμα αυτό μέσα σε ένα ημίχρονο θέλει πολύ προσπάθεια. Ήταν μια ομάδα που σε καμία περίπτωση δεν ήταν έτοιμη για αυτή τη διαδικασία. Φιλάκου, ποδόσφαιρο είναι. Γίνονται λάθη και για να κερδίσεις πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα σωστά. Το να είσαι από το 0-2. Άκουσε με λίγο. Πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα σωστά και να κάνεις κάποια πράγματα λάθος. Άκουσε λίγο κάποιον άλλον. Πρόσεξε με. Για να είσαι 0-2 μπροστά. Πριν μιλήσετε, να πω μια κουβέντα. Βεβαίως, να πείτε, κυρία.
κάνεις, ο οποίος έχει λίγο μυαλό, ας πούμε, και δεν είναι καραγκιόζης για να φέρνει τα ραδιόφωνα και να κάνει το μαϊντανό, ναι. Δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι ο συντοπίτης, εδώ παραπάνω, ήταν πολύ καλύτερος και από τη Βασιλεία και από αυτή τη ρωσική ομάδα. Δηλαδή, όποιος πει ότι δεν ήταν καλύτερος είναι χαζός. Φυσικά και ήταν πολύ καλύτερος. Φυσικά και έπαιξε πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο. Φυσικά και προκρίθηκε άξια. Εγώ άλλο ρώτησα. Μπορεί κάποιος η Δήμον, κάποιος που ξέρει να μας πει τι θα πάει τις επιτυχίες του μεγατήριου αυτού. Αυτό λέω. Είναι μια ομάδα που έχει κάνει καλές πορείες στην Ευρώπη. Πολύ καλύτερες πορείες από ό,τι έχουν κάνει ελληνικές ομάδες τα τελευταία χρόνια. Που έχει σταθερή παρουσία σε ομίλους. Που έχει επενδύσει αρκετά χρήματα και πολύ περισσότερα από ό,τι έχουν επενδύσει εδώ οι δικές μας οι ομάδες. Αλήθεια. Και είναι μια ομάδα. Μου, γιατί δεν τα έλεγα από πριν. Είναι... Αυτά έλεγα και πριν, αλλά δεν μου αφήσετε να τα πω, να τα ολοκληρώσω. Όχι, δεν λέγατε αυτά, λέγατε άλλα. Ότι εντάξει. Δεν είναι τίποτα και είναι καφενείο. Ναι, μιλάμε με τον ίδιο τρόπο γι' αυτό. Όχι, προς Θεού. Μια απάντηση περιμέναμε. Δεν περιμέναμε τώρα. Ωραία, την έδωσα, την έδωσα. Αντικειμενικά. Όσο αντικειμενικά μπορούσα. Το Σάββατο θα έχεις ο καφτατζόγλιο, φίλε μου. Για να το γυρίσουμε. Λοιπόν, τα αυτονόητα είναι εδώ παρωτά μου. Έτσι. Όπου παίζει, πάμε. Ωραία, εντάξει, έγινε. Να είσαι καλά. Καλή να σε συνέχεια. Καλά, καλή συνέχεια. Για πάμε στον επόμενο. Έχουμε κι άλλον. Ωραία, ανοιχτές οι γραμμές 2-31-0. Πού θα γίνει το φιλικό. 2-37 και 3 οχτάρια, περίμενε. Α, ένας αδελφός μου στείλει μήνυμα. Ωραίο τραγούδι. Νίκο, εκπομπή έχουμε. Ναι, αγαπή. Τι δεν βλέπεις, τι κάνει. Το βλέπεις μπροστά μου. Άιντε! Το βλέπεις. Με κνευρίζει. Πού είσαι εδώ πέρα τώρα με το υφάκι εκπομπή. Άσε με τώρα με το υφάκι. Το σπιτάκι μου. Άντε. Πρωί, περίμενε. Δεν είμαστε τυγμενικοί. Εμείς δεν ξέρουμε να μιλάμε. Λοιπόν, περίμενε. Λοιπόν, Guy the Club. Σπαρτάκ Μόσχα εδώ πέρα. Μπαίνω να δω τι γίνεται. Γιατί λέει εδώ πέρα για τη Σπαρτάκ. Ναι, ρε φίλε, δες και εσύ πόσο μικρή ομάδα είναι Σπαρτάκ. Είπα εγώ ότι είναι μικρή ομάδα. Μια νορμάλ ομάδα είναι που έχει σταθερή παρουσία στην Ευρώπη και την ξέρουν όλοι. Είναι ένα νορμάλ όνομα. Δεν είπαμε ότι είναι η Manchester United. Notable European campaigns λέει. Ναι, λοιπόν, έλα, πες το. Το 11 λέει έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του Europa League. Χάλια, δεν είναι μικρό πράγμα. Μαθούμε, ναι. Και, και ό,τι έκανε νωρίτερα στην Ευρώπη είναι το 97-98, βλέπω και πάει προς τα πίσω. Μέχρι το 80. Ρε φίλε, δεν είναι ανάγκη μια ομάδα να φτάσει μέχρι τα ημιτελικά την τελικό για να είναι μια, είπε μια κανένας, καλή ομάδα. Είπε κανένας ότι δεν ήταν άμα καλή είσαι κάθε χρόνο σταθερά στους ομίλους, άμα επενδύεις κάποια συγκεκριμένα χρήματα, πολύ περισσότερα από εδώ πέρα από την Ελλάδα. Δεν είναι αυτή μια υπολογίσιμη δύναμη, με δουλεύεις τώρα. Είπαμε εμείς κάτι τέτοιο, γιατί εκνευρίζεσαι. Γιατί είπατε να βγάλετε δηλαδή. Το λάθος το οποίο κάνεις αυτή τη στιγμή ότι χάσεις την ψυχραιμία σου. Μα με εκνευρίζετε, γιατί αυτό πράγμα γίνεται. Είναι win-win κατάσταση. Αν ο Πάουκ δεν είχε περάσει. Θα ήταν η αποτυχία του αιώνα. Και τώρα που ο Πάκ πέρασε, είναι οι ομαδούλες. Δεν είναι έτσι, ρε. Γιατί πριν το παιχνίδι δεν λέγατε τέτοιο πράγμα. Είπε κανένας ότι δεν άξιζε την πρόκληση. Να υπάρχει μια ισορροπία θέλω. Και να είμαστε δίκαιοι σε αυτό που βλέπουμε. Και να βλέπουμε την αλήθεια θέλω. Τι σου είπα εγώ όταν ξεκίνησε η εκπομπή. Και να εξελογούμε τη γεγονότα. Τι σου είπα εγώ όταν ξεκίνησε η εκπομπή. Δεν θυμάμαι πολλά πράγματα. Α, μου σου το γιορτάκι σου μέσα στο στούντιο. Τι να κάνω. Με αυτό το φλούφλικο το κουτάλι να πούμε του πεντάχρονου και δεν θυμάστε πώ θα γίνει τη εκπομπή. Δηλαδή, άμα βλέπα τώρα τι έχουμε. Έλα, σταμάτησα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλά είμαστε, εσείς πώς είστε. Κάτι να πω για πριν που λέγατε. Ναι. Ότι κάποιες χώρες και κάποιες ομάδες χώνουν τα φράγκα γιατί πρέπει να πάρουν το πρωτάθλημα ή τέλος πάντων να βγουν δεύτερο-τρίτη για να βγουν στο Champions League. Γιατί κάποιες χώρες είναι αξιοκρατικές και βγάζουν περισσότερες ομάδες. Ναι. Όταν συγκρίνεται αυτές τις χώρες με την Ελλάδα, τι συγκρίνουμε τώρα. Δεν συγκρίνουμε τα ποσά. Που ο Ολυμπιακός δεν βάζει λεφτά γιατί ξέρει απλά ότι πριν ξεκινήσει η προετοιμασία και η διαδικασία του να βρουν παίχτες ότι θα πάρουν το πρωτάθλημα. Γιατί να βάλει αυτός ο άνθρωπος λεφτά. Και δεν μιλάω για τον Ολυμπιακό, μιλάω για την Αθήνα γενικά. Για ποιο λόγο να βάλουν αυτοί οι άνθρωποι λεφτά, για ποιο λόγο να συγκριθεί το ελληνικό ποδόσφαιρο με όλες αυτές τις χώρες. Ναι, συγκρίνεις την ατροπία κυρίως, όχι τα ποσά. Και αυτό που λες για τον Ολυμπιακό πέρασε. Ναι, ακούστηκαν όμως ότι και λεφτά και τέτοια. Και κάτι άλλο για τη Σπαρτάκ, για να μην κοροϊδευόμαστε. Η Σπαρτάκ αν ήταν στην Πορτογαλία θα έκανε 40 εκατομμύρια και δεν θα έκανε 130. Καλά, εννοείται ότι στην Ρωσία υπάρχει μια υπερκοστολόγηση. Οι ίδιοι παίχτες της Σπαρτάκ αν ήταν στην Αγγλία δεν θα κάναν ούτε 40 εκατομμύρια και θα παίζανε σε επίπεδο... πιο χαμηλό, ναι, θα ήταν στο 7ο. Μαζί σου, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν μπορείς να πεις απλά ότι είναι μια ομαδούλα. Το άκουσα προς το τέλος, γιατί άνοιξε το ράδιο και λέγατε για τα λεφτά και για τις ομάδες. Ναι, είπα ότι είναι μια ομάδα στην οποία έχει γίνει μια μεγάλη επένδυση. Και ισχύει αυτό το πράγμα. Μια μεγάλη επένδυση, ναι. Μια μεγάλη επένδυση σε μια χώρα που δεν πάνε εύκολα παίχτες.
Πάνε τα τελευταία χρόνια. Εύκολα, αλλά με πολύ μεγαλύτερα άποψη. Αλλά ξεκίνατε από το 2000 που άρχισε αυτή η επένδυση να γίνεται όντως υπολογίσιμο νούμερο. Στη Ρωσία τα λεφτά που υπάρχουν είναι τρελά. Δηλαδή για κανένα είναι λόγο. Είναι τρελά, αλλά δεν τα έχουν όλοι. Ναι, εντάξει. Okay. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα, αλλά δίνονται πολλά λεφτά. Και συμφωνώ ότι ένα παίκτη που στην χη χώρα. Ναι, εκεί κοστίζει 10. Εκεί κοστίζει 15. Ναι. Ισχύει αυτό το πράγμα. Αυτό. Αλλά άλλο τώρα. Όπως και στην Κίνα, ένα παίκτη που εδώ κάνει 300 χιλιάρικα, εκεί κάνει 5 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια και 5 εκατομμύρια. Ναι. Εντάξει, αυτό ισχύει. Αλλά δεν έχει να κάνει αυτό με την δυναμική της ομάδας, για μένα. Σίγουρα και κόσμο. Έχουν και καλή ομάδα έχουν. Δεν λέω ότι ο ΠΑΟΚ είναι αμάγκητη καλύτερος. Mm-hmm. Αλλά όχι ότι υπάρχει και τόσο μεγάλη διαφορά. Δεν είπε κανένας από εμάς. Από εμάς εδώ τουλάχιστον ότι ο ΠΑΟΚ απέκλεισε ένα μεγαθύριο και πανηγύρια και αυτό. Ήταν μια καλή ομάδα, καλύτερη από τη Βασιλεία. Μια καλή ομάδα, ναι. Καλύτερη από τη Βασιλεία, καλύτερη από την Βασιλεία. Κάπου ήμασταν καλύτεροι εμείς, κάπου ήταν καλύτεροι αυτοί. Αλλά δεν καταλαβαίνω. Στις λεπτομέρειες. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο πρέπει κάθε φορά να απαξιώνουμε την επιτυχία της κάθε ομάδας, σου πω εγώ. Και αυτή τη στιγμή στην προκειμένη περίπτωση του ΠΑΟΚ. Προσπαθούμε να βγάλουμε άχρηστη την άλλη ομάδα που δεν είναι έτσι. Γιατί δεν το λέγαμε αυτό πριν το παιχνίδι. Δεν έβγαινε κανείς να πει ότι ο ΠΑΟΚ είναι τυχερός που πληρώθηκε με τη Σπαρτάκ. Δεν το άκουσα πουθενά αυτό. Όλοι λέγανε δύσκολο έργο, δύσκολο παιχνίδι, δύσκολη ομάδα, Ρωσία. Ναι. Δεν γίνεται τώρα όμως που απέκλεισε ο ΠΑΟΚ τη Σπαρτάκ. Οι περισσότεροι που έκραναν αρνητικά τη Σπαρτάκ ήταν. Το έκαναν αφού την είδανε κυρίως στο πρώτο παιχνίδι. Ρε, εσύ, αυτό σου εξηγώ όμως. Βγήκαν άνθρωποι δηλαδή, γιατί δεν άκουσα νωρίτερα. Και είπαν ότι σιγά τη Σπαρτάκ. Υπάρχει μια ηρωνία. Σιγά τη Σπαρτάκ. Υπάρχει ηρωνία, Ναι. Σιγά τη Σέλτικ, εγώ θα πω. Όχι σιγά τη Σπαρτάκ, σιγά τη Σέλτικ θα πω. Ή τη Βίντεο, α πούμε, που το σιγά τη Σέλτικ και τη Βιντεότον που άλλαξε και όνομα. Εντάξει. Να βλέπουμε λίγο τα πράγματα στη σωστή του βάση. Αυτό είναι το θέμα. Ο ΠΑΟΚ πέρασε. Για να φανεί ο ΠΑΟΚ. Γιατί ήταν σε καλύτερη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Για να φανεί η Σπαρτάκ σε αυτή τη φάση. Τόσο. Ο ΠΑΟΚ ήταν σε καλύτερη κατάσταση από μια ομάδα που ξεκίνησε το πρωτάθλημά τη. Φάνηκε ότι ήταν. Ρε φίλε, δεν ήταν καλύτερα. Ο ΠΑΟΚ διαχειρίστηκε καλύτερα τα παιχνίδια. Έδειξε ότι ήταν σε καλή κατάσταση, ναι. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι ήταν πιο μπροστά και μεγάλο ρόλο έπαιξε ο εγκληματίας, ο προπονητής Σπαρτάκ και η παίκτη φυσικά που το 0-2 ήταν. Μπράβο στον ΠΑΟΚ τότε, από τη στιγμή που ήταν καλύτερος από μια ομάδα που έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημά τη και παίζει ήδη παιχνίδια. Εντάξει, δύο αγώνες έχει δώσει, αλλά δεν είναι. Δύο αγώνες έχουν παίξει και φιλικά, έχουν παίξει. Για να κερδίσει. Όχι, για να κερδίσει έναν αντίπαλο. Για να κερδίσει έναν αντίπαλο, πρέπει να είσαι εσύ καλός και να γίνουν λάθη και από τις δύο πλευρές. Ωραία. Δεν σημαίνει ότι επειδή η Σπαρτάκ έχασε το μάτι, ήταν κακή ομάδα. Το έχασε γιατί έκανε κάτι καλά και ο ΠΑΟΚ. Είπε ότι κάνει την κακή ομάδα. Χτύπησε ο ΠΑΟΚ και που έπρεπε. Αυτό έγινε. Όπως έγιναν λάθη για να προηγηθεί η Σπαρτάκ με 0-2. Να είστε καλά, να πάμε στον επόμενο. Γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα, παιδιά. Χρόνια πολλά. Διαμαντής λέγομαι. Γεια σου Διαμαντή. Αριανός είμαι. Έλα φιλαράκι μου. Ήθελα μια ερώτηση. Εγώ δεν ασχοληθώ με το συμπολίτη. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει και τόσο να κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ ναι. Για την ομαδάρα μας. Βεβαίως. Συγκεκριμένα για τους μικρούς μας. Λίγο αν έχετε κάποια ενημέρωση, λίγο να σχολιάσουμε τις ακαδημίες, ρε παιδιά. Τι είναι αυτά τα καινούργια που ακούμε. Μπήκε ο Τόμας εκεί. Σκέφτεται η ΠΑΕ να ανοίξει άλλες. Η ΟΗΠΑΕ κατά πάσα πιθανότητα θα δημιουργήσει τις δικές ακαδημίες από τον Μπαμπίνι μέχρι την ΚΑΠΑ 19, ΚΑΠΑ 20 βασικά, που υπάρχει ήδη δηλαδή τα τμήματα υποδομής. Απλά θα κάνει καθαρά τις δικές ακαδημίες. Ναι, και δηλαδή τα υπάρχουν τώρα τμήματα που τα έχει ο ΑΣ και τα παιδιά. Θα παραμείνουν στον ΑΣ και στον κύριο Καραμαλή. Απλά τώρα το ζήτημα είναι ποια παιδιά θα παραμείνουν εκεί για μένα και ποια παιδιά θα επιλέξουν να πάνε στις ακαδημίες ΠΑΕ. Όταν τελικά τις κάνει, έτσι. Αυτό κατά είναι. Κάποιο τρόπο τώρα μεταξύ Τόμας, Καρυπίδη και ΑΣ βγάζουν μια διχόνοια. Ο Παπαδόπουλος δεν μπήκε στον εραστέχνη για τις ακαδημίες, μπήκε ως χορηγός. Με λίγα λόγια εκεί ποντάρει δηλαδή. Λάξ. Κάνει κόντρα για μένα ο Παπαδόπουλος μπήκε στον εραστέχνη. Δεν ξέρω κάτι, το βλέπω όπως προσπαθώ να την ερμηνεύσω εγώ αυτή την κίνηση και η αίσθηση που έχω για να κρατήσει μια πόρτα ανοιχτή με τον Άρη. Άμα ήθελε να κρατήσει, εγώ πιστεύω μια πόρτα ανοιχτή, θα μπορούσε κάλλιστα τα λεφτά που ήθελε να τα δώσει να τα δίνει κατευθείαν στον Καρυπίδη και να μην τον έκανε ούτε μαγιές, ούτε εξυπνάδες, ούτε τίποτα. Ακούστηκε μέχρι το όνομά του ότι πήγε να χωθεί και στον Ηρακλή και στην Καλαμαριά και τελικά κατέληξε στον ΑΣ του Άρη.
Με αυτόν τον τρόπο τώρα τι θα βάλει, δηλαδή σε διχόνοια την ΠΑΕ με τον ερασιτέχνη. Είναι θέμα διχόνοιας, εντάξει. Ο άνθρωπος αυτός, ο άνθρωπος αυτός. Ένα σήμα έχουμε, ναι, τον έτσι, Άρη μας, να έτσι. Πούμε τώρα δηλαδή πώς. Ο άνθρωπος αυτός έβαλε λεφτά στην ΠΑΕ και γι' αυτό τον λόγο οφείλουμε να το σεβαστούμε. Σίγουρα, σίγουρα. Έτσι, σίγουρα. Γιατί έβαλε λεφτά διαφημίζοντας μια εταιρεία η οποία δεν δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Ωραία, πολύ ωραία. Βασικό. Και επίσης θα το σεβαστούμε. Δεν το κάνει μόνο για την καλή του την καρδιά. Καλά, εννοείται. Υπάρχουν και άλλα κόλπα από πίσω τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα ξέρουμε. Να σου πω κάτι. Κανένα ο τέλος δεν κάνει τίποτα για την καλή του την καρδιά. Αλλά όπως πρέπει να το σεβαστούμε για το ότι έβαλε χρήματα στην ΠΑΕ, θα το σεβαστούμε και για αυτά που θα βάλει στο εραστέχνη. Όποια κι αν είναι αυτά. Και να σου πω κάτι. Για μένα, καλά έκανε και πήγε εκεί γιατί ο εραστέχνης έχει μεγαλύτερη ανάγκη αυτή τη στιγμή. Υποτίθεται ότι κάποια θύματα του εραστέχνη τα στήριζε και ο Καρυπίδης. Κάπα 19 και πάνω, αν δεν κάνω λάθος. Η Κάπα 19 δεν είναι το εραστέχνη. Κάπα 19 είναι της ΠΑΕ. Μάλιστα, λάθος. Κάπα 15, Κάπα 17, Κάπα 19 είναι θύματα της ΠΑΕ. Υπήρχε όμως ένα σενάριο τώρα που άρχισε να έρθει, ας πούμε, εκεί που ανήκει και αυτά τα θύματα υποδομής να πάρουν πάλι τα πάνω τους και βέβαια, ας πούμε, με τη στήριξη της ΠΑΕ. Τώρα γίνοντας αυτά εδώ, δεν ξέρω. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή μέσα στο μήνα να έχουμε μια ξεκαθάριση, να δούμε τι, πώς, τι γίνεται. Για τις ακαδημίες μιλάμε τώρα. Μιλάμε για τις ακαδημίες. Πορωμένος μπαμπάς είμαι, να πούμε, πρώτα δύο παλικάρια και τώρα μας έχουν βγάλει αυτό στη φόρα, ναι, και μας κόψανε τα φτερά. Υπάρχει η σκέψη και εξετάζεται πολύ σοβαρά. Έχει γίνει, εγώ από όσο ξέρω, από την ΠΑΕ και ήδη έχει γίνει μια προεργασία και για το χώρο που θα στεγαστούν οι ακαδημίες και θα προπονούνται και για το ρουχισμό. Και για όλα. Ακόμα όμως κάτι επίσημο και ανακοινώσιμο δεν υπάρχει. Μάλιστα. Άρα υπομονή. Σας καταλαβαίνω σαν τους μπαμπάδες με τα παιδιά σας. Δεν υπομονή, τώρα δεν θα υπομονή. Αυτό ακριβώς. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά για εσείς. Γεια σας. Έχουμε κι άλλο, Χρήστο. Πρέπει να πάμε και σε διάλειμμα. Όχι. Ωραία. Πάμε στο διάλειμμα, Χριστοκιός, αυστηρία, Χριστοκιός, γιατί ξεφύγαμε και λίγο. Και επιστρέφουμε το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Επιστρέψαμε το τελευταίο. Το τελικό κομμάτι της εκπομπής. Τελευταίο λέμε. Τελικό ήθελα να πω, τελευταίο μου βγήκε. Τελευταίο κομμάτι. Τελικό κομμάτι. Τελικό κομμάτι της εκπομπής. Μόνο εσύ μπορείς να το λες. Τελικό κομμάτι της εκπομπής, η τελική ευθεία. Ναι. Λοιπόν... Μάθε λίγο. Κατάλαβες. Εδώ. Ήρθε να μας πουλήσει τρέλα. Έλα, έλα τώρα. Άντε. Αγάπη, θέλω πρώτα απ' όλα λίγο να ηρεμήσεις. Είσαι στο τέταρτο φάουλ, έχεις ακόμα ένα. Έχουν μείνει 20 λεπτά, πρόσεχε. Πότε ξεψάρωσε η αγάπη. Λοιπόν. Παράδειγμα μέχρι και τις 12, Γάμπη Γαβριλίδου και Νίκος Παδόπουλος, εκτάκτος, μαζί θα τα πούμε και αύριο. Φυσικά, FM γεννότα μηνύματα, θα τα πω εγώ βεβαίως, εντάξει. Λοιπόν, FM γεννότα μηνύματα στο 54526, μέχρι ως 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Ανοιχτές και οι τηλεφωνικές γραμμές, με την έξαλλη Γάμπη Γαβριλίδου εδώ πέρα, 2310287 και 38, για να συζητήσουμε για Άρη Πάου και Ηρακλή. Παιδιά, πάω, τι γίνεται, παιδιά. Διακοπές, τι. Τραβάω. Έχω ρεύμα. Όχι, λοιπόν, μάλλον οι του ΠΑΟΚ τώρα ξεκουράζονται λίγο. Πανηγύρισαν την πρόκριση. Έχω ρεύμα. Ετοιμάζονται και με βήκα, ναι, οπότε, ναι, λίγο ξεκουράζονται. Αυτό είναι. Λες. Έχουμε και Βέρμπλουμ τέτοια εδώ πέρα. Τώρα εντάξει. Ήρθε αυτό το βράδυ, εντάξει. Εδώ είναι. Εδώ, εδώ είναι. Είναι. Η γυναίκα του βρήκε σπίτι να ικανοποιηθεί. Θα το προσπεράσω. Έχει... και θα πω ότι εδώ έχει είναι. Έχει κάτι εξαιρετικές μονοκατοικίες, βίλες στην Περαία. Εμείς δεν θέλουμε Περαία. Άμα θέλει. Εμείς είμαστε του πανοράματος. Πανόραμα προς Θέρμη. Παλιά στην Περαία σπίτι, δεν ξέρω αν το έχει ακόμα, αλλά το έχει εκεί πέρα στην είσοδο της Περαίας. Ναι. Είχε ένα, σε ένα εξαιρετικό κτήμα, ναι, ο Στογιάκοβιτς. Αλλά δεν, μάλιστα, ξέρω αν το έχει ακόμα ή αν, όχι, το έχει πουλήσει. Εμείς, εμείς του ΠΑΟΚ είμαστε πανόραμα προς Θέρμη. Προς τα εκεί. Και εμείς εκεί είμαστε. Σε εκείνο το κομμάτι. Αλλά το θέμα είναι να. Εκεί πέρα σιγά σιγά. Ο Άρης ήταν παλιά με την Πέρα πολύ. Είχε δηλαδή εκεί πέρα Νέτο, Κάλβο και τέτοια. Έλα, ποιος ήταν εκείνος που κάνανε τα παράπονα. Ποιος ήταν εσύ. Έλα. Ποιος εγώ. Ο δικός σας που κάνανε τα παράπονα. Ο Αμορόζο. Ποιος Αμορόζο, ρε Νίκο. Έλα. Μέσο ήταν. Που κάνανε τα παράπονα ποιοι. Οι γείτονες. Πέρα δεν ήταν. Έλα, ρε, εσύ που το έλεγα πριν από λίγο καιρό. Μέσο ήταν. Ο ναυτή. Τι. Όχι, έλα. Πώς το λέγανε, ρε εσύ. Τι που το είπε και ο Χρήσανθος. Τι παράπονα. Που τους ενοχλούσε, ρε παιδί μου. Γιατί τι έκανε. Έλα, ρε φίλε, πώς το λέγανε. Εμπενέ. Πώς το λέγανε. Γκασέλιος. Τι. Πώς το λέγανε, ρε εσύ. Ξένος ή Έλληνας. Ξένος, βρε. Ποια χρονιά θυμάσαι. Δεν θυμάμαι τώρα. Μέσος σου λέω ήταν. Το φυσικ του, το πρόσωπό του θυμάσαι. Με λίγο μακριά μαλλιά. Λίγο. Ο Τόχα. Ναι, ρε εσύ, τον Τόχα λέω. Ο Τόχα δεν έμενε Πέρα. Δεν ήταν Περαία. Όχι, νομίζω δεν έμενε Περαία, αλλού έμενε. Περαία ήταν.
Σε πάω και στοίχημα. Το είχαμε το τέτοιο. Σε πάω και στοίχημα. Αυτό εδώ. Ήταν Περαία. Με αυτό εδώ. Ήταν Περαία, ναι. Γιατί κοιτάζει, τρεπίζε. Ήταν Περαία και ο Τόχα είναι, ναι. Κάρλος Τόχα. Είμαι σίγουρη ότι είμαι Περαία. Κάρλος Τόχα. Δεν θυμάμαι, νομίζω δεν έμεινε αυτό Περαία. Όχι, Περαία είναι. Ο Τόχα νομίζω ότι έμεινε Θεσσαλονίκη στο κέντρο. Αν δεν κάνω. Η Περαία είναι στα Χαλκιδική. Αν δεν κάνω. Η Περαία δεν είναι Θεσσαλονίκη, η Περαία είναι στον Ομό. Σε βάζω κι άλλο στοίχημα, θα κερδίσω κι άλλο στοίχημα. Γιατί το προηγούμενο το κέρδισε. Το προηγούμενο το κέρδισε. Υδροχώ, είπα, υδροχώ βγήκε. Ναι, αλλά εσύ είπε ότι. Υδροχώ, είπα και ο κόσμο. Εσύ είπε ότι θα δείξει το τοξότηρε, αγάπη. Ο κόσμο ακούει, φίλε. Λέγε τα δικά σου. Πέτα λάσπη και εσύ, άντε. Ποιο τη έδωσε αέρα αυτήν την ιστορία. Πέτα λάσπη και εσύ, φίλε, εδώ είμαστε. Ποιο τη έδωσε αέρα αυτήν. Εντάξει. Λοιπόν. Καθένα λέει τα δικά του. Ανοιχτέ οι γραμμέ υπενθυμίζω στο 2-31-02-87-48 για κανένα δεκάλεπτο ακόμα τέταρτο. Κοίτα, για το ΠΑΟΚ δεν θα πούμε, γιατί έτσι ακολουθεί που είπα 24. Ναι, θα τα πείτε τρεις ώρες με την Ελένη Μπούντο, αυτά θα λέτε. Μπορεί και δύο, είπαμε. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Γιατί ποιο θα κάνει τις δύο. Λίμπερο, ρε φίλε, υπάρχει ολόκληρο πρόγραμμα εδώ έξω στον πίνακα. Δε στον πίνακα, υπάρχει πρόγραμμα. Ελά. 12-3 είμαστε. 12-3. Α, ωραία. Έτσι. Ωραία. Εντάξει. Ένα τριωράκι ακόμα ποιοτικό. Τι έγινε. Τριωράκι. Να μου πει, θε. Όπως με ενημέρωσε ο Χρήστος Κιώσης, ο άνθρωπός μου που είσαι στην κονσόλα, ρωτάτε γιαγιά με λέτζε. Ο κόσμος ρωτάει και ανησυχεί, φίλε. Και να σου πω. Δώσε την απάντηση. Τη δίψα του Αργιανού την καταλαβαίνεις. Ναι. Από το ότι δείχνει πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχουν ξαναρωτήσει κι άλλοι, για έναν παίχτη ο οποίος δεν θα έρθει και θα λογίζεται ως βασικός. Είναι περισσότερο μια επένδυση ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, γιατί είναι νεαρός κιόλας. Ναι, μήπως ρωτάει όμως γιατί ακούγεται καιρό, γιατί και εγώ το έχω ξανακούσει αυτό το όνομα. Ο Μελέτζες το λέγαμε. Στην προετοιμασία ήταν ακόμα. Όχι, δεν ήταν. Ο Μελέτζες ήταν. Όχι, εσύ ήταν στην προετοιμασία, ναι. Όχι, εσύ το λέγατε στην προετοιμασία. Στην Ολλανδία όταν ήταν. Δεν ήμουνα εγώ, ήταν άλλο στην Ολλανδία. Ναι, ωραία. Όταν ήσασταν στην προετοιμασία, ο Χρήσανδος δηλαδή. Έλεγε το γιάγια Μελέτζε. Ναι, αυτό εννοώ. Δηλαδή δύο εβδομάδες πριν, ελληνικά μιλάμε. Πριν την Ολλανδία. Ωραία. Γι' αυτό λέμε, ρε Νίκο. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα μπορεί να είναι και στη Θεσσαλονίκη κιόλας. Ο Μελέτζη, η περίπτωσή του είναι περίπου σαν και αυτή του Γιουνέζ. Δηλαδή υπάρχει πρόβλημα με τη βίζα του. Όχι πρόβλημα. Χρειάζεται μια διαδικασία και μια χαρτούρα, μια γραφειοκρατία, προκειμένου να βγει η βίζα του ποδοσφαιριστή και να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα έχει τελειώσει το ζήτημα, αν όχι μέσα σε αυτήν. Και είναι πιθανό ότι την επόμενη εβδομάδα να βρίσκεται και εδώ ο ποδοσφαιριστής. Αλλά εντάξει, και στον Άρη δεν αγχώνεται ιδιαίτερα, γιατί δεν είναι ο παίκτης ο οποίος περιμένουν με αγωνία για να έρθει και να μπει με την υπόλοιπη ομάδα. Εντάξει. Έτσι αλλιώς είναι μια κίνηση που έγινε, ολοκληρώθηκε. Απλά μένει να έρθει εδώ πέρα, να περάσει από εξετάσεις, να ανακοινωθεί όσον αφορά τον Μελέτζη. Περιμένετε κάτι άλλο από αφήξεις? Δεν έχει κλείσει κάποιο άλλο ποδοσφαιριστής. Εντάξει, 15 μέρες μένουν για να τελειώσει ο Αύγουστος. Ο Άρης χωρίς πίεση και χωρίς άγχος προχωράει στο μεταγραφικό. Και δεν είναι σίγουρο ότι θα κάνει κάποια κίνηση. Ναι. Εντάξει, δηλαδή, υπό προϋποθέσεις. Το Σιώπη τον θέλει. Άμα δηλαδή ο Σιώπης μείνει ελεύθερος στον Ολυμπιακό, που είναι και πολύ πιθανό, θα έρθει στον Άρη. Ναι. Γιατί έχουν μιλήσει κιόλας οι άνθρωποι της ομάδας με τον ποδοσφαιριστή και τους έχει πει ότι αν δεν βρω ομάδα στο εξωτερικό, γιατί το εξωτερικό είναι προτεραιότητα του Σιώπη και είναι φυσιολογικό στην ηλικία του αυτή τη στιγμή, θα έρθω εκεί πέρα. Άρα περιμένει στο Σιώπη και ενδεχομένως να κάνεις επί προποθέσεις μία ακόμα κίνηση, ίσως για το κέντρο της άμυνας, όπου για να κλείσει τετράδα με Δελιζήση, Σόουζα και Βελέθ που είναι αυτή τη στιγμή στη διάθεση του Ερέρα. Και ψάχνεις και μέσο. Όχι, μέσο. Γιατί κάτι γράφει και τις τελευταίες ημέρες. Μέσο έχουμε. Μέσο Σιώπη. Μέσο. Αυτό. Δεν είναι όμως ο Σιώπη το. Δεν είναι μέσο, ρε φίλε. Πιο πολύ στα δεκάρι δεν παίζει ο Σιώπη. Όχι. 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 Ο Σιώπης είναι ένα πολύ καλό εργαλείο στον χώρο του κέντρου και επιθετικά και αμυντικά. Και πού μπαίνει ο Σιώπης, δηλαδή, με ποιον στο κέντρο, αν έρθει. Ανάλογα τι σύστημα θα παίξει. Στο σύστημα που παίζει, ρε παιδί μου, ποιο γίνεται. Στο 4-3-3. Ποιο χάνει θέση. Εκείνο το θέμα τώρα. Γιατί έχει πολλού ποδοσφαιριστές εκεί και οι περισσότεροι είναι καινούργοι. Το θέμα είναι ποιον θα αφήσει έξω τώρα. Γιατί έχουμε δει τον Άρη, ας πούμε, να παίζει με τον. Με τον Μπάσα, τον Ματίγια, τον Κολάσο. Mm-hmm. Άρα θα πρέπει να μείνει ένας από αυτούς τους τρεις εκτός εντεκάδας. Ναι. Είναι δύσκολο. Και υπάρχει και ο Ιντζόγλου εκεί πέρα ως επιλογή. Υπάρχει και ο Παυλίδης, τον οποίο βέβαια ο Ερέρα στα τελευταία φιλικά προσπαθεί λίγο να τον δει και να τσεκάρει μήπως μπορεί να τον αξιοποιήσει στα άκρα. Ναι. Ως εξτρέμ, αλλά με ένα διαφορετικό ρόλο στα εξτρέμ. Είναι δύσκολο, αλλά θα είναι μια πολύ καλή κίνηση αυτή του Σιώπη, αν τελικά υλοποιηθεί. Ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της γενιάς του, νομίζω.
στην Ελλάδα. Που έκανε και αυτό ο Ελλάδα να πάει στον Ολυμπιακό, βέβαια. Δυστυχώς. Μαζί με πολλούς άλλους νεαρούς που παρασύρθηκαν από διάφορους παρατριχάμενους και πήγαν στον Ολυμπιακό και δεν έπαιξαν ποτέ. Αυτό το γράψαμε χθες. Χατζηδίμπας, ναι. Πρώην του ΠΑΟΚ. Δεν το γνωρίζει πολύ καλά, μου είπε. Και άλλον μέσο θα πάρουμε. Το Χατζηδίμπα. Τον πρώην παίχτη του ΠΑΟΚ. K20. K20, ναι. Είναι πρώην των Ακαδημίων του ΠΑΟΚ ο συγκεκριμένος. Και αρχηγός της Εθνικής Νέων κιόλας. Ναι, υπήρξε. Ο Χατζηδίμπας. Εντάξει, και αυτός δεν τον παίρνεις για πρώτη επιλογή. Γιατί είναι αυτό που λέγαμε πριν πολύ καιρό, δεν ξέρω για όσους το θυμούνται, ότι ο Άρης πέραν των επιλογών που θα κάνει όσον αφορά τη στελέχωση του βασικού του κορμού για την νέα σεζόν, θα προσπαθήσει σταδιακά από φέτος να αρχίσει να φέρνει στην ομάδα και κάποια νεαρά εξελίξιμα παιδιά. Είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Mm-hmm. Μια τέτοια περίπτωση είναι του Μελέτζε, μια ακόμα τέτοια περίπτωση είναι του Χατζηδίμπα. Καλά, ο Μελέτζε τι ηλικία είναι? 21 χρονών. Mm. Ναι. Α, και αυτός νεαρός είναι, πιο μεγάλο νομίζω ότι είναι. Όχι, καλά, εντάξει, με τους Αφρικανούς. Έχεις μία. Δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος. Ο Μελέτζε μπορεί να δηλώνει 21 και να 34. Όχι, φίλε, πολύ μεγάλη απόσταση. Μια 21 ήταν 26. 27. Ναι, εντάξει. Και στο πλαίσιο αυτό έκλεισε και το Μελέτζε και μάλλον θα κλείσει και το Χατζηδίμπα. Τον αρχηγό της Εθνικής Νέων και υπάρχουν και άλλοι στόχοι εντός Ελλάδος που μπορεί να μην προχωρήσουν αυτή τη μεταγραφική περίοδο και να προχωρήσουν στο μέλλον. Για τον Άρη. Εντάξει, και πόσες μεταγραφές θα κάνεις πια? Εντάξει, κοίτα, ο Εργάρα θέλει ένα ρόστερ 25-26 ποδοσφαιριστών. Εντάξει, με το Χατζηδίμπα τώρα πας να ξεφύγεις λίγο, αλλά... Φεύγει κάποιος. Δεν το αποκλείω να έχουμε και άλλες αποχωρήσεις μέχρι τέλη Αυγούστου. Απλά τώρα κοίτα, είναι και μια δύσκολη περίοδος να γυρίσεις και να πεις ένα ποδοσφαιριστή ότι δεν σε υπολογίζω. Και πότε περιμένεις να το πεις, Αρβίλ, 30 Αυγούστου? Ναι. Εκτός αν το έχεις βρει η ομάδα, εσύ. Και αναφέρομαι σε ποδοσφαιριστές που έχουν συμβόλαιο. Ναι. Αν του πεις ότι εγώ σου έχω βρει ομάδα, έχω συνεννοηθεί και για το συμβόλαιο και καλύψει τη διαφορά εσύ με το συμβόλαιο που θα έχει εκεί και το συμβόλαιο που είχε να παίρνει στον Άρη, μπορείς να το κάνεις. Μια τέτοια περίπτωση, για παράδειγμα, είναι το Μουμίν. Αυτό θα έλεγα για τον Ηρακλή. Ναι, ο Μουμίν είναι πολύ κοντά στον Ηρακλή. Και τώρα είναι σε φάση διαπραγματεύσεων με τον Άρη για να καλυφθεί η διαφορά του συμβολέου που θα έχει στον Ηρακλή και του συμβολέου που έχει στον Άρη. Mm-hmm. Για τον Άρη, βέβαια, θα ήταν πιο πρακτικό και πιο εύκολο να πάει ο παίκτη στα Τρίκαλα, που καλύπτει το συμβόλαιο που είχε στον Άρη. Ναι. Αλλά ο παίκτη δεν θέλει να πάει στα Τρίκαλα και είναι φυσιολογικό κιόλας. Γιατί στον Ηρακλή ξέρει ότι θα παραμείνει στην ίδια πούλη, δεν χρειάζεται να μετακινείται πάλι. Έχει πάρα πολλούς γνωστούς, δεν θα χρειαστεί πολύ χρόνο να προσαρμοστεί. Υπάρχει και ο Παύλος Μεροφορίδης, με τον οποίο συνεργάστηκαν την περσινή σεζόν στον Άρη. Ο οποίος Ηρακλής γενικότερα πάει να γίνει. Λίγο... πολλούς παίκτες του Άρη. Και ο Ντούνης θα πάει μάλλον. Κι άλλον έναν άξο αυτές τις μέρες. Ο Πασάς, ο Ντούνης, ο Μουμίν. Και ποτέ δεν ξέρεις, έχουμε ακόμα δρόμο. Ποιο θα πάει προς τα εκεί. Και ποτέ δεν ξέρεις. Εντάξει, να σου πω κάτι, όταν έχεις μια συνταγή που είναι πετυχημένη, θα προσπαθήσεις να πάρεις κάποια τα συστατικά της για να πετύχεις πάλι το ίδιο. Γιατί ο Ηρακλής έχει κάνει μια αρκετά καλή ομάδα, θα έλεγα, με τις προσθήκες που έχει πραγματοποιήσει το τελευταίο διάστημα. Και με τον Παύλο Μεροφορίδη, φυσικά, να δίνει μια πολύ μεγάλη αισιοδοξία ότι ο Ηρακλής θα καταφέρει να επιστρέψει φέτος στην Super League. Για το θέμα, βέβαια, για τον Ηρακλή. Σε μια κατηγορία όπως είναι η Football League, είναι πάντα το οικονομικό. Και είναι τα έσοδα. Είναι ποιος θα χρηματοδοτήσει τη φετινή προσπάθεια. Γιατί η Football League έσοδα δεν έχει δυστυχώς. Ούτε τηλεοπτικά, ούτε τίποτα. Και το γνωρίζουμε πολύ καλά από τον Άρη την περσινή σεζόν, όπου η ομάδα κινήθηκε κατά 99% με χρήματα που προέρχονταν από την τσέπη του Θόδωρου Καρυπίδη. Και για να τρέξει το περσινό ρόστερ, αλλά και για να τακτοποιεί ο πρόεδρος του Άρη. Εκκρεμότητες του παρελθόντος. Mm-hmm. Από την προπέρσινη χρονιά, που πήγε πολύ λάθος γενικότερα στον προγραμματισμό της και στο σχεδιασμό της, με τον Νίκο Αναστόπουλο Χριστογιώση. Έτσι. Τον άνθρωπο που λειτουργούσε ως προπονητής και ως τεχνικός διευθυντής. Τα πάντα όλα ήταν. Αυτή η μεγάλη μορφή. Λοιπόν, ακόμα δεν έχει πάει πουθενά αυτός, τίποτα. Δύσκολο τον βλέπω. Έφυγε ο Σάμαρης από την Βενφίκα. Ο Σάμαρης είναι 29 χρονών. Το βρήκαμε το μέσο Χρήστο. Αλ Χιλάλ πάει. Δύσκολα. Καλά, ρε, η Σάμαρη, είναι δυνατό στα 29. Δύσκολα θα περάσει κι αυτό. Δεν έπιασε ο Σάμαρη στη Μεφίκα τόσο. Στην αρχή έπαιξε. Άμα είχε πάει η Αλ Χιλάλ στο Σάμαρη και του είχε πει: εγώ θα σου δώσω 3-4 εκατομμύρια το χρόνο. Ναι. Και εγώ θα πήγαινα στην Αλ Χιλάλ. Χρήστο μου, έτσι. 29 τώρα. Και ποια Ευρώπη τώρα να σου πει. Καλώ παίξω. Άκουσε με λίγο τι κάνει. Πα ένα χρόνο, βάζει 4 χαρτιά στην τσέπη, Χρήστο. Και μετά γυρνά πάλι στην Ευρώπη και παίζει την παλίτσα σου σε επίπεδο το οποίο θες εσύ. Λοιπόν, άκου. Στην Αλ Χιλάλ είναι προπονητής ο Ζόρζε Ζέσους. Αυτός που πήγε το Σάμαρη στη Μπενφίκα. Ο πρώην προπονητής της Μπενφίκα, ναι. Με τον Μπουκλή και το Μαλί. Ναι. Ποιο? Με τον Μπουκλή και το Μαλί.
Όχι, η ίσια μαλλιά είχε άσπρα. Δοργίζ. Αυτέ, ναι, το μπουκλέ ήταν λίγο. Ναι. Μπουκλέ, δεν το λε. Δεν το λε, μπουκλέ, ναι. Ναι, μπουκλέ, ωραία. Ναι. Και η συμφωνία είναι για 5 με 6 εκατομμύρια. Το χρόνο να παίρνει. Όχι, παιδί μου λέει εδώ ότι η Αλχιλάλ θα δώσει 5 με 6 εκατομμύρια. Διαβάζω το SDNA. Μάλιστα. Άρα ο Σάμερς είναι εκτός. Από τα παιχνίδια με τον Πάκα. Αλλά ο Σάμερς δεν είχε τόσο χρόνο, αλλά είναι και αυτό σημαντικό. Ο Ζιέζους. Και υπάρχει και ενίσχυση για την Μπενφίκα, θα τα πούμε αργότερα. Στην εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Αυτοί τι έχουν, τίποτα αξιόλογο σαν αρρώστια. Κάτσε να ανοίξουμε τώρα το δω. Έλα, περίμενε, ΠΑΟΚ 24, χθες το έβαλα. Από στο transfer market. Έλα ρε φίλε, τώρα ΠΑΟΚ 24 τα γράψαμε, θα σου λέω. Μπενφίκα. Το βρήκα. Δόξι Ζέζου. Όχι, περίμενε. Θέλω να έχω εικόνα μπροστά μου, δεν μπορώ, κορίτσι μου, κατάλαβες. Είναι και αυτό κάτι πολύ βασικό. Δώσε ένα κλικ, ρε φίλε, στο site του ΠΑΟΚ 24. Γιατί να δω στο transfer market που μπαίνει εκεί πέρα ένα εκατομμύριο κόσμο το λεπτό. Κάτσε να δω τι γίνεται. Εγώ θέλω να δω παραπάνω στοιχεία. Ωραία, Νίκο Παπαδόπουλε. Λοιπόν, Μπρούνο Βαρέλα, δηλαδή. Goalkeeper. Α, και το Βλαχοδήμο έχουν αυτοί. Του Βλαχοδήμο, ναι. Ρούμπεν Δία, Γκέρμαν Κόντι, Κριστιαν Λέμα. Άκου, 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 Λουιζάο παίζει ακόμα. Πω, ρε φίλε, 37 χρόνια έχει φτάσει αυτό. Είναι και φέισα. Λούμπο Μπριφέη, ανάτο. Ο πρώην του Ολυμπιακού. Ο Σάμαρ μα είπε η αγάπη ότι φεύγει, πάει στην Αλχιλάλ του Ζορτ Ζέζουθ. Ο Σεμέδο. Ο Πίτσι. Ο Γκέτσον Φερνάντε. Δεν έχει κάποιο πολύ, πολύ. Είναι καλό αυτό ο Φακούντο Φερέιρα. Από το Σάλβιο, ανάτο. Τον πήρανε τώρα. Από τη Σαχτάρ. Ναι. Και. Να πάνε σε ένα αρκετά μεγάλο ποσό για την άμυνα. Τον Ράφα Σίλβα. Τον Νίκολας Καστίγιο. Ναι, το βλέπω αυτόν εδώ πέρα. Τον οποίο τον πήρε από την Πούμας. Από την Πούμας. 7 εκατομμύρια. Ναι, χιλιανός. Μάλιστα. Ο Ζώνας είναι τραυματίας, ο επιθετικός 34χρονος. Ράφα Σίλβα. Έχει, βλέπω. Έχει, καλώς δεν έχει. Και σε φέρω, είναι γνωστός καλός. Το Τάμπαρ τον ξέρω, ναι, από την Τζέμ. Λοιπόν, εντάξει, φαίνεται να έχει μια. Είναι καλή ομάδα. Δεν έχει καμία σχέση με την Μπενφίκα που αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ το 14. Καμία σχέση, εντελώς άλλη ομάδα, αλλά είναι η Μπενφίκα. Δεν μπορείς να πεις ότι. Πέρσι έχασε το πρωτάθλημα από την Πόρτο. 4, Πόρτο 5, του Κονσεϊσάου. 6, 7, 8, 9, 10 μεταγραφές. Ακούω, έχασε το πρωτάθλημα του Κονσεϊσάου, 10 μεταγραφές. Αρκετές έχει κάνει για αυτή μέχρι στιγμή. Εντάξει, δεν είναι τώρα όλοι για να παίζουν. Με προπονητή το Ρι Βιτόρια, 49 χρονών. Μάλιστα. Και από το 15, αν δεν κάνω λάθος. Από το 15 ή 16. Ναι. Λοιπόν, το 15 είναι στην Μπενφίκα. Ναι, από το 15 έχει πανηγυρίσει το πρωτάθλημα, το 16 ή 17. Κιμαράες, Πάκος Φερέιρα, Φατιμά, μάλιστα. Και είναι και συνάδελ 19 της Μπενφίκα το 2004. Ένα μάλιστα. Παιχνίδι έχει δώσει η Μπενφίκα στο πρωτάθλημα και το Σάββατο έχει και δεύτερη αγωνιστική με την Μποαβίστα. Δύο παιχνίδια και αυτή στο πρωτάθλημα, οπότε. Μποαβίστα, ναι. Περιμένουμε ουσιαστικά τις λίστες για να δούμε λίγο, να έχουμε και εικόνα. Τις λίστες με τους διαθέσιμους παίκτες. Για να έχουμε εικόνα λίγο και για την Μπενφίκα. Νομίζω ότι και από σήμερα, αύριο, σιγά σιγά θα βγαίνουν και από εκεί πράγματα. Ποιος είναι προπονητής στην Αλχιλάλ, είπαμε. Ζόρζε Κώστα. Όχι, Ζόρζε Κώστα. Ο Ζέσους. Ζόρζε Κώστα, πώς μου ήρθε, ρε φίλε. Ο Ζέσους είναι. Με άσπρα μαλλιά είναι το πολύ. Ο Ρικάρντο Κώστα που είχατε φέρει. Πού είναι αυτή, πού είναι αυτή η ψυχή. Ο Ρικάρντο Κώστα μετά είχε πάει και στο Κατάρ σε κάποια φάση. Δεν θα πήγε. Έλα ρε φίλε, και εκείνος όμως σκέψου ότι ήρθε σε μια προβληματική ομάδα. Ρικάρντο ήρθε και σε μεγάλη ηλικία, αλλά ήρθε σε μια προβληματική ομάδα. Να σου πω κάτι. Πιστεύω πραγματικά ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο πλέον το να πα σε μια. 37 χρονών. Μιλάω. Κάρεν Τιμ λέει τον Ντέλα. Έλα ρε, παίζει ακόμα. Μάλιστα. Έλα από εδώ πρώτα μου αφήσει να μιλήσω. Μίλαγα κάποια. Θα έλεγα λοιπόν, ναι. Ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο να πας σε μια ομάδα στρωμένη με συγκεκριμένο πλάνο που να υπάρχουν καθορισμένοι ρόλοι και να μπεις εκεί. Αλήθεια. Βλέπε τώρα Βέρμπλουμ που μπαίνει σε έναν ΠΑΟΚ που είναι στρωμένος, έτοιμος και σταδιακά θα ενσωματωθεί. Από το να πας σε μια ομάδα που απλά κυνηγάει τα ονόματα ή συγκεκριμένους παίκτες και προσπαθεί να σε μπολιάσει και σένα γρήγορα. Δηλαδή, βλέπε ΠΑΟΚ, εκείνον τον ΠΑΟΚ που λες τώρα για Ρικάρντο Κώστα, ας πούμε. Γιατί ήρθαν τότε παίκτες, ο Νάτχο, ο Ρικάρντο Κώστα, ο Στοχ. Παίκτες που ήταν ονόματα και καλοί και χάθηκαν εδώ. Δεν αξιοποιήθηκαν. Μάλιστα. Οπότε πιστεύω ότι πραγματικά παίζει ρόλο αυτό. Δεν ξέρω να συμφωνείς. Έτσι είναι. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Βέβαια, κάποιες φορές, ακόμα και σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν σε βοηθάει πολύ, μπορείς να δείξεις κάποια πράγματα. Ναι, ρε φίλε, μπορείς, αν όντως αλλά... έχεις την ποιότητα. Αυτό δεν είναι ο κανόνας, είναι η εξαίρεση.
Έχω μια στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ναι. Με μια είδηση που ξαφνιάζει τους πάντες μας θα κλείσουμε και γίνεται πολύ σπάνια. Ανέβασε ένα story ο Γιώργος Σαββίδης, βλέπω, με το Verbum και γράφει μόνο πάω κρέ. Δεν είχε... είναι ένα, είναι 4-5 από το είχε πρωί. Είχε μόνο. Α, είχε ανεβάσει και άλλα το πρωί νωρίτερα. Ναι. Μάλιστα. Μετά από 15 λεπτά ο Γιώργος Σαββίδης ενεργοποίησε πάλι το Instagram. Να ξέρεις ότι έχουμε ειδοποιήσει τα κινητά μας που σου βγάλει στο Instagram, ρε παιδί μου. Είναι αυτή η δυνατότητα που όταν ανεβάζει κάποιο κάτι, όταν ποστάρει, σου βγαίνει ναι, ενεργοποίηση. Ναι, ναι, ναι. Το έχουμε ενεργοποιήσει. Αφού είσαι ω πλέον οι μεταγραφέ του πάξου στο Instagram του Γιώργου Σαββίδη, έγινε. Έτσι λέω εγώ, δεν το λες εσύ και δεν το υιοθετείς. Ναι, ναι, γιατί ναι, θέση είναι δύσκολη, αγάπη Γαβριλίδου. Λοιπόν. Εντάξει, είναι και πολύ ψέμα, αλλά λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα μείνουμε πάλι αύριο. Τη εκπομπή η αγάπη και ο άλλος. Ναι, η αγάπη και ο άλλος. Αύριο θα κάνει ο άλλος μόνος του. Ο άλλος. Εκτός αν βρούμε κάποιο στήριγμα και πάλι για αύριο το πρωί. All About Arison Air θα ακούσετε με το Γιάννη Παραπονιάρη το απόγευμα, 5 με 7. Δεν θα είμαστε το απόγευμα δυστυχώς. Εγώ λέω ξαναέλα, ρε φίλε. Όχι, σήμερα δεν γίνεται, αύριο μπορεί. Κρίμα είναι τώρα ο Γιάννης 5-7 μόνο. Σήμερα θα ήθελα κι εγώ να είμαι, αλλά δεν μπορώ. Αύριο θα όμως... σε βγάλει τηλεφωνικά καμιά ώρα. Θα με βγάλει. Καμιά ώρα, και μια τι άλλη μια ώρα. Λοιπόν, ακολουθεί το Πάκο 4 με την Αγάπη Γαβριλίδου και την Ελένη Μπούντου. Με την Ελένη Μπούντου και την Αγάπη Γαβριλίδου. Να είστε καλά, τα λέμε και πάλι αύριο.